Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε ακριβώς 7 ημέρες πριν τις κάλπες των ευρωεκλογών. Εμείς σήμερα εκτός ατζέντα θα συζητήσουμε για ένα θέμα, μάλλον για μια σειρά από θέματα που αφορούν ένα μεγάλο μέρος του κριτικού πληθυσμού. Βλέποντας και τα μηνύματά σας από το προηγούμενο διάστημα, νιώθω την ανάγκη ότι θέλετε να πάρετε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με την εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά κυρίως μας ζητάτε να σας δώσουμε πληροφορίες για το πώς προβλέπετε η επόμενη ελαιοκομική περίοδος. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους απόψινους καλεσμένους. Μαζί μας ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλετζάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Τζεδάκη, καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, στους τηλεθεατές σας. Ο πρόεδρος των Αμπελουργών Ελλάδος, ο κύριος Στάσος Βρέτζος. Καλησπέρα σας, κύριε Βρέτζο, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Και ο κύριος Γιώργος Περογιαννάκης, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και αντιπρόσωπος στην Ελαιουργική. Καλησπέρα σας, κύριε Περογιαννάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, θα ήθελα πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση να δούμε ένα βίντεο που έχει επιμεληθεί η Ράνια Μωραΐτη. Αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλο αυτό το νέο σχέδιο που προωθείτε. Τι ακριβώς είπε ο Λευτέρης Αβγενάκης στις Βρυξέλλες και αμέσως μετά θα δούμε και τι γίνεται με τα υπόλοιπα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Θα ξεκινήσουμε με τις επιδοτήσεις και τις προβλέψεις για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι στόχος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να μπει τάξη και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Κάτι που έχει ζητήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν καν εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μετά τη συνάντηση με τον αρμόδιο επίτροπο στις Βρυξέλλες, επισήμανε ότι τα ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνονται από το 2016 και πως τα 12 σημεία που έχουν εντοπιστεί, ήδη σε ένα μεγάλο ποσοστό τους, έχουν προωθηθεί αλλαγές. Πρώτοι εμείς ξεκινήσαμε άμεσα τις διορθώσεις των 12 σημείων που σωστά είχαν εντοπίσει οι υπηρεσιακοί, τα στελέχη της κοινότητας. Δεν διαφωνούμε, ίσα-ίσα μάλιστα υιοθετούμε πλήρως όλα όσα μας υπέδειξαν τώρα χρόνια, από το 2016 επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να κάνουμε. Και θα τα κάνουμε. Ήδη τα 6 από αυτά έχουν ήδη διορθωθεί. Και το άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Ο Λευτέρης Αβγενάκης σημείωσε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν συσκέψεις με στελέχη της κοινότητας που θα ελέγχουν βήμα-βήμα τις εξελίξεις στον οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η δέσμευση είναι να μπει τάξη και μάλιστα σε χρόνο που θα μπορεί να επιτρέψει νέους σχεδιασμούς και εξυγχρονισμό του οργανισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να μπει τάξη, να υπάρξει διαφάνεια και στο τέλος της ημέρας να υπάρχει φως και καθαρό οξυγόνο σε αυτό το χώρο. Και θα το πετύχουμε. Δεν είναι επειδή μας το ζήτησαν ή επειδή το απέτησαν ή επειδή έφτασαν στο σημείο έστω και να απειλήσουν με την άρση της διαπιστεύσεως. Είναι επειδή εμείς νιώθουμε πρώτη την υποχρέωση να βάλουμε τάξη σε ένα οργανισμό που ομολογουμένως δεν τα έχει πάει καλά. Είμαι αισιόδοξος διότι υπάρχει μια διοίκηση πολύ δυναμική, πολύ διαθέσιμη να βοηθήσει, πολύ συνεπής. Και επίσης υπάρχουν και στελέχη. Υπό αυτό το πρίσμα, ωστόσο, ο Λευτέρης Αβγενάκης από το Ηράκλειο ανακοίνωσε ότι οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, τόσο τις συμπληρωματικές που θα τρέξουν τις επόμενες ημέρες, όσο και αυτές που έχουν ανακοινωθεί για τον Ιούνιο, οι οποίες, όπως τόνισε, θα προωθηθούν χωρίς καθυστερήσεις. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί σε χρόνους θα τηρηθεί στο ακέραιο. Άρα, τέλος Ιουνίου, έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες πληρωμές. Τις επόμενες ημέρες, παρεπιπτόντως, έχουμε κάποιες διορθωτικές από κάποια προϊόντα συνδεδεμένες που είχαμε ανακοινώσει επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα, ότι έχουμε εντοπίσει εμείς πρώτοι κάποια λάθη στις πληροφορίες που είχαν φτάσει σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο και κάναμε ελέγχους, εντοπίσαμε τα λάθη, ενσωματώνονται, έτσι ώστε σύντομα γίνουν συμπληρωματικές στις πληρωμές, μέχρι τέλος του Ιουνίου να γίνουν υπόλοιπες καταβολές. Άρα, καμία ανησυχία, καμία συνέπεια, ό,τι λέμε το εννοούμε και το σημαντικό είναι ότι ξέρουν πολύ καλά και οι αγρότες ότι κάναμε μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια σχέση έντιμη, μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν θα τη χαλάσουμε, ίσα-ίσα μάλιστα, θα την υπηρετήσουμε μέχρι τέλους με απόλυτη συνέπεια. Λοιπόν, αυτά είπε ο Υπουργός ο κ. Αβγενάκης. Καταρχήν, κύριε Χιλετζάκη, ξεκινάω με εσάς. Στο κομμάτι των υπολείπων, σήμερα διάβασα ότι δόθηκαν κάποια χρήματα που έχουν να κάνουν από φυσικές καταστροφές του 2023 με βάση τα υπόλοιπα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσω δεν ήταν η Κρήτη, όμως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τα υπόλοιπα αυτά μέχρι το τέλος του 2024. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα και υπάρχουν και πολλοί παραγωγοί από το νησί που δικαιούνται αυτά τα χρήματα, σωστά? Σωστά. Υπάρχει περίπου ένα υπόλοιπο στα 223 εκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό, το μεγαλύτερο κομμάτι, το έχει βασική ενίσχυση. Είναι στα
63.857.000. Έρχεται μετά το μία νέα ενίσχυση που πληρώθηκε πρώτη φορά για το έτος 2023 που λέγεται αναδιανεμητική, που είναι περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τους νέους, το young των νέων, δηλαδή νεαρής ηλικίας κάτω του 40 ετών, που είναι περίπου στα 3.238.000, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Έχουμε τα οικολογικά σχήματα, που τα οικολογικά σχήματα είναι περίπου 33.266.000, και έχουμε και συνδεδεμένες ενισχύσεις, που οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχονται περίπου στα 54.185.000. Όλα αυτά, αν τα αναθρήσουμε με κάτι άλλες ενισχύσεις που δεν αγγίζουν την Κρήτη, ανέρχονται στα 223 εκατομμύρια ευρώ. Μετά τις ευρωεκλογές περιμένουμε αυτή τη μεγάλη πληρωμή, γιατί είναι πάλι μεγάλη πληρωμή. Επειδή λέτε μετά τις ευρωεκλογές, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, άκουσα και σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο κύριος Αυγενάκης, που είχε πει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου ένα μεγάλο μέρος των κριτικών θα είχε πάρει τα υπόλοιπα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ουσιαστικά σε 27 μέρες από τώρα. Ναι, ο κανονισμός, ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ότι η εγκαθάριση του περασμένου έτους πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Ιουνίου. Έχει σηκώσει τα χέρια ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν σηκώσει τα χέρια το Υπουργείο και αγωνίζονται να βγει η πληρωμή, γιατί κακά τα ψέματα, στην πληρωμή την προηγούμενη που περιμέναμε περίπου 720 εκατομμύρια ευρώ, βρεθήκαμε με 785 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, όχι, είδαμε και παραπάνω χρήματα και είδαμε και ξεκόλλησε επιτέλους αυτά τα 16.500 αφημί που ήταν κολλημένα επί σειρά ετών από το 2014 και μέχρι και τώρα. Είδαμε πάνω από 7.000 παραγωγούς να βλέπουν χρήματα που πραγματικά είχαν δικαιωθεί και από τη δικαιοσύνη ή είχαν προσκομίσει σε διοικητικούς ελέγχους τα χαρτιά και τα αξιόγραφα που τους ζητούσε ο ΠΚΠ, ενώ δεν πληρωνούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, υπήρξαν πολλοί παραγωγοί, κύριε Χιλετζάκη, που μέσα στις πληρωμές του 2023 αλλά και το 2024 δεν έλαβαν καθόλου χρήματα. Με αυτούς πλέον ανοίγει ο δρόμος να πάρουν αυτά τα χρήματα? Είναι τα ρέστα, όπως είπα, από τα 16.500 αφημί. Ναι, όλα αυτά τα επεξεργάζεται ο οργανισμός. Όσοι παραγωγοί έχουν προσκομίσει τα χαρτιά που έχει ζητήσει ο οργανισμός, και θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αν ένας παραγωγός κατήχε ένα αγροτεμάχιο εκτός Κρήτης, έχω δικό μου γνωστό παραγωγό που πήρε πρίκα από τον Πεθερόντο ένα αγροτεμάχιο 4 στρέμματα, ενώ ο άνθρωπος είναι μεγαλοκαλλιεργητής, αμπελοκαλλιεργητής, με πάνω από 150 στρέμματα καλλιεργήσιμη έκταση. Αυτά τα 4 στρέμματα του δεσμεύσανε για 2 χρόνια, το 22, το 23, την επιδότησή του, τα βιολογικά του, δηλαδή και άλλες δράσεις, και δεν πληρωνότανε. Αυτός ο παραγωγός δικαιώθηκε στην περασμένη πληρωμή, στην πληρωμή των 785 εκατομμυρίων ευρώ, δόθηκε το πράσινο φως, ενώ είχε προσκομίσει όλα τα αξιόγραφα, τα συμβόλαια απόδοσης κληρονομιάς από τη γυναίκα του, τα πάντα όλα που χρειαζότανε. Δυστυχώς δεν είχε δικαιωθεί από το 22. Αυτή η παραγωγή θα περιμένουν και κάποια αναδρομικά, που αυτά τα χρήματα είχαν δεσμευτεί, είχαν παγώσει τα χρήματά τους σε ένα κουτάκι. Αυτές είναι οι αδικίες που υπήρχαν στο σύστημα και αυτά είναι που πραγματικά αρχίζουν και τακτοποιούνται και νοικοκυρεύονται, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη, και βρίσκουν το δρόμο τους τους τελευταίους μήνες. Άρα θα πάρουν τα χρήματα που δεν πήραν και αυτή η παραγωγή. Θα τα πάρουν, ναι. Θα πάμε στο κομμάτι των επιδοτήσεων, αλλά πρώτα θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Κύριε Τζεδάκη, θα σας αφήσω στο τέλος για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή εσείς δεν έχετε την αρμοδιότητα να απαντήσετε επιπληρωμών, όπως ακούσαμε από τον κύριο Χιλετζάκη. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των αμπελουργών. Και οι αμπελουργοί έχουν δεχτεί μια σειρά από καταστροφές, από φυσικές καταστροφές, από πλημμύρες, από βροχοπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Βρέτζο, που δεν έχουν λάβει καθόλου χρήματα από αποζημιώσεις? Υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν πάρει χρήματα από λάθη που έχουν κάνει στις δηλώσεις τους, από λάθη που έχει γίνει από τον ΕΛΓΑ. Περιμένουν αρκετά χρήματα τα οποία δεν έχουν πάρθει καθόλου. Ξέρω παραγωγούς που κάθε μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι δεν έχω πάρει, οι παλιότερες πληρωμές δεν έχουν γίνει. Πιστεύω ότι θα διορθωθούν. Όσον αφορά τους αμπελουργούς,
υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αν υπάρχει μεγάλος αριθμός συναδέλφων σας που δεν έχει πάρει αποζημίωση, που δεν έχει πάρει δεν χρήματα. Δεν είναι μεγάλος αριθμός αυτών που δεν έχουν πάρει χρήματα. Το χρονοδιάγραμμα δεν το ξέρουμε. Ο ΕΛΓΑ κάνει ανά 2 μήνες νομίζω πληρωμή. Πιθανολογούμε ότι στην επόμενη πληρωμή θα είναι και αυτοί οι υπόλοιποι μέσα. Μάλιστα. Κύριε Περογιαννάκη, και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δέχτηκε πολλά παράπονα το προηγούμενο διάστημα από παραγωγούς που δεν έλαβαν χρήματα. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, με αυτή την εξέλιξη που ακούσαμε τώρα και από τον κύριο Χιλετζάκη? Πάρα πολλά παράπονα. Όμως σιγά σιγά, όπως είπε ο φίλος μας ο Μύρος, εξελίσσεται ομαλά, θα τακτοποιούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλος αριθμός των παραγωγών σε επίπεδο Ηρακλείου? Δεν είναι μεγάλος, αλλά αυτό θα τακτοποιηθεί, πιστεύω, και με το συντοπίτη μας τον Υπουργό, σιγά σιγά θα τακτοποιηθεί. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τζεδάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, η οικονομική βοήθεια για τους παραγωγούς, για τον πρωτογενή τομέα, είναι πολύ σημαντική. Αν δεν δοθούν χρήματα στους παραγωγούς, δεν θα κινηθεί και η αγορά. Θα ήθελα λίγο την άποψη της περιφέρειας για όλο αυτό το οποίο διαμορφώθηκε μέσα στο χειμώνα, με δεδομένο ότι υπήρξε ένας από ΠΚΠ που φαίνεται ότι δεν αντιμετώπισε με αμεσότητα αυτό το πρόβλημα, αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι στην Κρήτη να δουν μηδενικούς λογαριασμούς. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, όπως είπατε, τα χρήματα των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Έλληνα αγρότη, διότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα εισοδήματα πολλές φορές και λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είδαμε και φέτος, δεν είχαν ελαιόλαδο, δεν είχαν μεγάλες οδίες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα άμεσα ενισχύσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουν να ξεκινήσουν την επόμενη καλλιεργική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι πρέπει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα οργανισμό που αφορά τους Έλληνες αγρότες, να γίνει η εξυγίαση η οποία πρέπει να γίνει, να πάει μέχρι τέλους αυτή η προσπάθεια, γιατί χρειάζεται ένας οργανισμός ο οποίος και έγκαιρα και έγκαιρα να πληρώνονται οι παραγωγοί μας. Να δούμε μικροπεριπτώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν, να δει άμεσα ο ΠΚΠ τις περιπτώσεις αυτές μέσα από τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται, ώστε άμεσα και αυτοί οι παραγωγοί να ολοκληρωθούν οι πληρωμές τους, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν την καλλιεργική περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, πάμε τώρα σε μία πρώτη εκτίμηση για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, αλλά και μία πρώτη εκτίμηση για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου. Καταρχήν, με τις επιδοτήσεις υπήρχε ένα αλαλούμ. Αυτό το αλαλούμ είχε να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το στρατηγικό σχεδιασμό της CAP 23-27. Το αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γραφειοκρατίας και φάσκει και αντιφάσκει σε πάρα πολλά σημεία, που αυτά τα σημεία πραγματικά δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στους Ευρωπαίους αγρότες. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, πολύ σωστά, ήταν και τα 19, οι 19 προτάσεις της χώρας μας. Δεύτερον, ήρθε η ώρα της μεγάλης συμμαχίας. Και η μεγάλη συμμαχία ήρθε όταν οι χώρες του Νότου, οι 9 χώρες του Νότου, με ομοειδή προϊόντα, και θα αναφέρω το λάδι, γιατί είπατε τη λέξη λάδι. Και να πω και να σας διακόψω λίγο ότι στη διάρκεια της εκπομπής, θα το πούμε αυτό για να είναι συντονισμένοι οι τηλεθεατές, θα δούμε και μια πολύ μεγάλη έρευνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που συγκεκριμενοποιείται στο κομμάτι των κριτικών προϊόντων. Ποια είναι τα κριτικά προϊόντα που κάνουν θράψη στο εξωτερικό, ποιες είναι οι χώρες που χαρακτηρίζονται καλύτεροι μας πελάτες, και βεβαίως θα δούμε τι προέκυψε από το 2023 αλλά και τους πρώτους μήνες του 2024 αποκλειστικά εδώ απόψε στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Πραγματικά η συμμαχία των 9 των χωρών του Νότου που έχουν καθίσει στο στρογγυλό τραπέζι. Και γιατί λέω στρογγυλό? Γιατί το τραπέζι το δικό μας δεν έχει κεφαλές. Είμαστε όλοι μια ομάδα και πάμε παρακάτω για τα ομοειδή προϊόντα. Και όταν λέω ομάδα, εννοώ Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα για το λάδι. Ξεκαθαρισμένα. Είμαστε οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες σε όλο τον κόσμο, οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες της Ευρώπης και οι τρεις παραγωγικές χώρες που πραγματικά καθορίζουν όλο το κομμάτι του λαδιού παγκοσμίως. Πάει αυτό. Δηλαδή αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Πού υπάρχει τώρα πρόβλημα? Βλέπουμε
τον Ευρωπαίο καλλιεργητή ελαιολάδου να καλλιεργεί, και ο κύριος Περογιαννάκης καταλαβαίνει τώρα τι λέω, γιατί προέρχεται από ένα συνεταιρισμό που πραγματικά έχει δείξει δείγματα γραφής, όπως είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εμπάρου, που είναι και πρόεδρος, και γνωρίζουν τι σημαίνει ποιότητα και τι σημαίνει λάδι και πόσο αυστηρές είναι οι ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, πλέον κανονισμός το εξής. Θα έχεις δραστική 1, δραστική 2, δραστική 3, που τις έχω επιλέξει και είναι στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Τι είναι η δραστική? Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορους μύκητες ή διάφορα έντομα, όπως είναι ο δάκος, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κρήτης, στο κομμάτι του λαδιού. Και βλέπουμε μετά, την επόμενη μέρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήνει ανοιχτά τα σύνορα, να μπαίνουν αδασμολόγητα λάδια μέσα στην Ευρώπη, χιλιάδες τόνοι, Τουρκία, Τινησία και τα λοιπά. Μην κάθομαι να κάνω και διαφήμιση στα λάδια τα δικά τους. Λοιπόν, και βλέπουμε χιλιάδες τόνους λάδι να μπαίνουν μέσα. Ο Ευρωπαίος αγρότης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει ούτε με το καλλιεργητικό κόστος που έχει, ούτε με το εργατικό κόστος που έχει, που είναι μέσα στο καλλιεργητικό, και ένα παραπάνω, ότι όλα αυτά τα τρόφιμα που μπαίνουν από τις τρίτες χώρες είναι αμφιβόλου ποιότητος διατροφικά. Μπορεί γευστικά και εξωτερικά να μοιάζουν με τα δικά μας, οι πολυματικότητες φυτοφαρμάκων, και εφόσον δεν κινούνται πάνω στον ευρωπαϊκό κατάλογο, για μένα δεν είναι ασφαλής αγροτικά προϊόντα. Άρα έχουμε από τη μια μικρές αγορές οι οποίες λειτουργούν και κινούνται επιθετικά με προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, όπως είναι το κρητικό ελαιόλαδο. Ήδη έχουν έρθει ερωτήματα από τους τηλεθεατές που ρωτάνε, κύριε Χιλετζάκη, και απευθύνονται σε εσάς, αν θα δούμε τις εικόνες που είδαμε το 2023 και τους πρώτους μήνες του 2024 όσον αφορά τα χρήματα των επιδοτήσεων. Πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε ότι έχουν γίνει λάθη. Όμως αυτά τα χρήματα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τονωτική ένεση της τοπικής οικονομίας που τα περιμένουν, πέρα από τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό των αγροτών, και οι έμποροι που διατίθενται τα προϊόντα τους προς τους καταναλωτές. Συμφωνώ. 2 δις ευρώ είναι η μεγάλη επιτυχία που έχουμε σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα τα έχουμε μέχρι και το 27. Ξεκαθαρισμένο. Επομένως, η χώρα μας με σχέση άλλα κράτη-μέλη δεν έχασε χρήματα στις αγροτικές ενισχύσεις. Πάμε οι οποίες θα δοθούν, κύριε Χιλετζάκη, στις ίδιες χρονικές περιόδους που συνήθως δίδονται τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, εκεί κάπου λίγο πριν τον Δεκέμβριο, Οκτώβριο. Ναι, από τώρα και έπειτα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας παραγωγός ότι θα έχει τρεις πληρωμές. Θα έχει τη βασική ενίσχυση που δεν θα έχει κανένα κούρεμα με βάση την περισσινή, δηλαδή θα είναι περίπου 830 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 826 για την ακρίβεια. Θα έχουμε μία ενδιάμεση πληρωμή το μήνα Δεκέμβριο, που θα είναι οι εξωτικές, αναδιανεμητικές, young, κάτι εθνικά αποθέματα κτλ. Και παρεπιπτόντως, τώρα που λέω εθνικό απόθεμα, θέλω να πω ότι φέτος τρέχει το πρόγραμμα πάλι των νέων αγροτών. Επομένως, θα μοιραστεί εθνικό απόθεμα στους νέους αγρότες, που είναι ένα δελεαστικό πρόγραμμα το 40 με 42, δηλαδή ξεκινάει από 35 χιλιάρικα μέχρι 42. Και παρεπιπτόντως, στην Κρήτη δεν υπάρχει ούτε ένας επιλαχών νέος αγρότης, ούτε ένας επιλαχών στα σχέδια βελτίωσης. Άρα αυτές οι τρεις πληρωμές χρονικά πού τοποθετούνται, κύριε Χιλετζάκη? Χρονικά είναι Οκτώβριος προκαταβολή, ενδιάμεση πληρωμή Δεκέμβριο, και Απρίλιο οικολογικά σχήματα. Τα οικολογικά σχήματα δεν γίνεται να φύγουν από τη ζωή μας. Πήραμε όμως μία ασυλία. Μία ασυλία που πραγματικά αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να το χειροκροτήσουμε, γιατί ήταν και μία πρόταση του δικού μας Υπουργείου και είναι και μία υιοθέτηση από όλους τους Ευρωπαίους. Τα 100 στρέμματα. Πάνω από το 74% των Ελλήνων αγροτών καλλιεργούν κάτω από 100 στρέμματα. Μάλιστα. Βάλτε αυτή μια... είναι μια ασυλία. Ναι. Ούτε γραφειοκρατία θα έχουν, ούτε κουρέματα, ούτε ελέγχους. Επομένως, αυτή παίρνει μια ασυλία μέχρι και το 27 που τελειώνει η προγραμματική περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Περογιαννάκη. Κύριε Περογιαννάκη, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μου λέγατε έξω για την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Δήμου της Βιάνου. Είστε ένας απόλυτα ελαιοκομικός δήμος, άρα αυτό που δίνεται ως αίσθηση από την παραγωγή, ποια είναι για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο? Η επόμενη ελαιοκομική περίοδος φαίνεται μια πάρα πολύ καλή ελαιοκομική περίοδος. Στην περιοχή της Εμπάρου ειδικά
Η ανθοφόρη ήταν πάρα πολύ καλή. Οι ελιές έχουν δέσει καλά. Στις περιοχές στις νότιες παραλιακές έχουμε κάποια θέματα. Γενικά όμως στην περιοχή του Δήμου Βιάνου η ανθοφόρη είναι πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τις εικόνες που είδαμε τη φετινή ελαιοκομική περίοδο που δεν ήταν και η καλύτερη. Πιστεύω ότι δεν θα τις έχουμε, εξαρτούνται από πολλά πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Βρέτζο, όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο, θα σας ρωτήσω τώρα σαν παραγωγό και όχι σαν αμπελουργό. Πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία της Κρήτης να έχει κάθε χρόνο μια όσο το δυνατόν καλύτερη ελαιοκομική περίοδο? Τη στιγμή που η Κρήτη είναι κατά 80%, ίσως και παραπάνω, αγροτική ελαιόλαδο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο εισόδημα όλων το ελαιόλαδο. Όπως είπατε στον κύριο Περογιαννάκη, ο δήμος του είναι κατεξοχήν ελαιόλαδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε λάδι, να το στηρίζουμε. Ήδη έχει μια πολύ καλή τιμή βάση της ανταγωνιστικότητας και αυτό είναι και ένα δέλεαρ για τους παραγωγούς να ασχοληθούν και να παράξουν. Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, από την περιφέρεια Κρήτης μπορούν να δοθούν κίνητρα ή να υπάρξει ένα σχέδιο για να θωρακιστεί μια καλή ελαιοκομική περίοδος? Κύριε Δασκαλάκη, εμείς, όπως είπαν και οι συνάδελφοι εδώ, πραγματικά φαίνεται να εξελίσσεται μια καλή ελαιοκομική περίοδος. Εμείς στο θέμα της δακοκτονίας, που είναι ο δολωματικός ψεκασμός, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Η εργολάβη είναι μια τριετή σύμβαση και είμαστε στο δεύτερο χρόνο. Έχουν αρχίσει να τοποθετούνται οι παγίδες. Έχει ξεκινήσει και ο πρώτος ψεκασμός στα χωριά του Δήμου Βιάνου. Πιστεύω να πάνε όλα καλά σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Πραγματικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία που βλέπουμε την εξέλιξη και του δάκου αλλά και όλων των εντόμων, προκειμένου γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τους δακοπληθυσμούς. Και βέβαια με τον Ελγό Δήμητρα, η προγραμματική σύμβαση που έχουμε τα GPS σε κάθε τραχτέρ για να βλέπουμε από πού περνάει ο κάθε παραγωγός. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την GAP και σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί στον ύπνο σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και στην πανδημία και στην ενεργειακή αυτονομία της. Αλλά βλέπουμε και στον αγροδιατροφικό τομέα να είναι πίσω. Πρέπει η Ευρώπη να δώσει έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι πίσω, ερημώνει. Και έχουμε μια γερασμένη ήπειρο. Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το εργαλείο που λέγεται ΚΑΠ να υπάρχει ευελιξία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κρατών. Δεν έχουν όλα τα κράτη τις ίδιες ιδιαιτερότητες σε την ίδια αγροτική παραγωγή. Οι χώρες του Νότου, όπως είπε και ο κύριος Σιλατζάκης, έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να το δούμε διαφορετικά. Η σημασία η οποία γίνεται πολύ σωστά. Οι περιφέρειες έχουν ευαισθητοποιηθεί, έχουν τη γνώση και την τεχνογνωσία στο να αντιμετωπίσουν αυτό. Γιατί πράγματι η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο πλέον αρχίζει να αποτυπώνεται ως συνέπεια και στην παραγωγή της κάθε χώρας. Πριν πάω σε αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ολοκληρώνοντας, θέλω να πω για ένα θέμα το οποίο δεν είναι φετινό, ή περσινό, είναι τα τελευταία χρόνια. Και αφορά την ελοκαλλιέργεια, και αφορά τις επιδοτήσεις. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ελοκαλλιέργεια, γιατί είναι ο διαχρονικός χαμένος των επιδοτήσεων. Ένα δεύτερο θέμα. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βάλουμε στη διασυνδεδεμένη ενίσχυση την κριτική σταφίδα. Δεν μπορεί να είναι η κορυφαϊκή σταφίδα και να μην είναι η κριτική σταφίδα. Και το τρίτο είναι το θέμα της μελισσοκομείας, που ξέρουμε πόσο προσφέρει η μελισσοκομεία και η επικονίαση στο οικοσύστημα. Mm-hmm. Για να μπει στα οικολογικά σχήματα. Αυτό είναι ένα θέμα όμως διαχρονικό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Όσο αφορά τώρα την κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, που αφορά και την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα. Ο ανθρώπινος παράγοντας δυστυχώς έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διόγκωση αυτού του προβλήματος. Πρέπει να πάμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο παραγωγής. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγηση στη χρήση φυτοφαρμάκων, δεν μπορούμε να κάνουμε αλόγηση στη χρήση χημικών λιπασμάτων. Πρέπει αυτή η νέα γενιά αγροτών που υπάρχει στην Κρήτη, που όπως είπε και ο κ. Σιλετζάκης, αυτή τη στιγμή στα τρία τελευταία προγράμματα νέων αγροτών έχουμε πάνω από 4.000 νέους αγρότες στην Κρήτη. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω τους στη γνώση, στην εκπαίδευση, σε πράσινες πρακτικές καλλιέργειας που θα σέβεται το περιβάλλον για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη αγροτική παραγωγή, γιατί αν δεν το προσέξουμε αυτό, θα μολυθούν τα εδάφη μας τα επόμενα χρόνια και δεν μπορούμε να πάρξουμε καθόλου. Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Χιλετζάκη, για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των επιδοτήσεων. Με δεδομένο ότι ακούσαμε και τον κύριο Περογιαννάκη, αλλά και όλα αυτά που είπατε όλοι, ότι τα δείγματα για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο είναι πολύ εθαρρυντικά. Αυτό θα βοηθήσει και τιμολογιακά τον λεγόμενο πράσινο χρυσό της Κρήτης, που είναι το κρητικό ελαιόλαδο. Το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς 22-23, γιατί πάντα βάζουμε δύο έτη, ήταν στην Κρήτη πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπωμένο στο χαρτί. Και μην νομίζετε ότι το λάδι το κρητικό πουλήθηκε στα 8 ευρώ, στα 8,5, στα 7,5. Το 80% του ελαιολάδου πουλήθηκε στα 5 ευρώ. Με τα 5 ευρώ πιάσαμε τα 600 τόσα εκατομμύρια ευρώ. Όλη η Κρήτη ξέρετε πόσες επιδοτήσεις παίρνει. 240 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, ο παραγωγός, ο σοβαρός παραγωγός σήμερα, που με ρωτάει εμένα, ο χωριανός μου, με ρωτάει το λάδι θα πέσει ή θα ανέβει. Δεν με ρωτάει αν η βασική ενίσχυση στην ελαιοκαλλιέργεια πάει 24 ευρώ ή 34 ευρώ. Επομένως, οι επιδοτήσεις πρέπει να συνεχίζουν να δίνονται με καλύτερο τρόπο, το τονίζω αυτό, χρειάζεται ένας καλύτερος τρόπος στην κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων. Οι αγροτικές ενισχύσεις είναι το στήριγμα του Έλληνα παραγωγού και το 38 παράδειγμα ήταν στη χρονιά που πέρασε, 23-24, που δεν βγάλαμε καθόλου λάδι, που έχουμε παραγωγούς που την προηγούμενη χρονιά βγάλανε 3 και 4 και 5 τόνους λάδι και φέτος το αγοράσανε το λάδι για το σπίτι τους. Επομένως, η επιδότηση ήταν το εργαλείο για να καλλιεργήσουν, για να σκάψουν, για να βάλουν το λίπασμα, για να μπορέσουν να συντηρήσουν το κεφάλαιο. Έχω ερώτημα για εσάς. Τηλεθεατής ρωτάει τι γίνεται, λέει, με αυτούς που έχουν αδιάθετο ελαιόλαδο και δεν το έχουν πουλήσει ακόμα. Λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη κοιλιά. Εμένα, κυριολεκτικά, εγώ προσωπικά εμάλιασε η γλώσσα μου να λέω μην πουλήσετε λάδι όταν το πουλούσανε 4,30-4,70. Το θυμάμαι αυτό πριν από 3 μήνες σε μια εκπομπή εδώ, ότι λειτουργούσατε συμβουλευτικά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε γιατί θωρείς τον όφιλε ή μην γυρεύεις το σερμό του. Λοιπόν, το λάδι έκανε μια κοιλιά. Και έκανε την κοιλιά γιατί βγήκανε οι έμπειροι αναλυτές ελαιολάδου, οι Ισπανοί, γιατί κακά τα ψέματα η Ισπανία ελέγχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής. Και λένε φέτος έχουμε μια πλούσια ανθοφορία και η χώρα μας θα βγάλει 1.400.000 τόνους. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά. Λένε αν οι Ισπανοί βγάλουν με τις πυκνές φυτεύσεις, τις υποτιστικές, τις πρώιμες, ξεκινάνε το Σεπτέμβριο και μαζεύουν το ένα και το άλλο, εγώ δεν μπορώ σαν τυποποιητής να στοκάρω λάδι όταν το λάδι πήγαινε εκείνη την περίοδο 9-20, 9,5 ευρώ, 9. Βλέπουμε και κάνει μια κατρακύλα το λάδι και κατρακυλά και πέφτει και μέχρι και τα 7,5 ευρώ, 7,30 εκεί. Το λάδι τις τελευταίες 10 μέρες αρχίζει πάλι την ανιούσα. Και αρχίζει την ανιούσα γιατί η κλιματική αλλαγή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λάδι το δικό μας έφτασε στα 9 ευρώ που είπα πριν, γιατί καταστράφηκε η Ισπανία. Όχι γιατί ήταν ο Χιλετζάκης πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και έλεγε μην πουλήσετε το λάδι σας. Επειδή καταστράφηκε η Ισπανία και δεν είχε λάδι, ανέβηκε. Επομένως, οι τιμές οι δικές μας καθορίζονται από το θάνατο ή από τη ζωή της Ιταλίας και της Ισπανίας όσον αφορά το λάδι. Επομένως, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια αύξηση 20 με 30 cents στις εμπορικές πράξεις. Άρα είναι καλή περίοδο για να πουλήσει κάποιος τώρα. Καλή περίοδο. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει το λάδι λίγο. Και ανεβαίνει γιατί. Έχουμε τα ελαιόδεντρα μέχρι και τώρα έχουν μια καλή εικόνα. Σε πολλές περιοχές, όσοι τα περιποιηθήκαν, έχουν δέσει ελιές και μπορώ να πω ότι έχουν και βεντέμα. Περιοχή από περιοχή και μεσοβεντέμα. Δυστυχώς όμως, τα πολλά χαμηλά ποσοστά βροχής με ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα, με ένα υπερθερμό καλοκαίρι, κάψονες, περιμένουμε αύριο πάλι κάψονα. Το Μάιο είχαμε 35 και τα λοιπά. Δεν θα βγει η παραγωγή. Αν δεν έχουμε μέσα στο καλοκαίρι κάποιες βροχοπτώσεις, το 80% του κρητικού και του ελληνικού ελαιόνα είναι ξηρικό.
Μπορεί να βλέπουμε τώρα μια βεντέμα, την πολυτέλεια να ποτίσουν όλοι, δεν την έχουν. Και αυτοί που θα ποτίσουν, όλος ο δάκος της περιοχής, μάλιστα, θα πάει πάνω στα λιόφυτά τους. Βλέπουμε μια αύξηση 20 με 30 cents. Έγινε μια εμπορική πράξη στην Πελοπόννησο πριν από 7 μέρες περίπου. 100 τόνοι λάδι από ένα αγροτικό συνεταιρισμό πουληθήκανε με βάση το 0,3 στα 8,20. Βλέπουμε μια ανάκαμψη της τιμής, ένα ξεκόλλημα από το παγωμένο 7-7,5 και έχει ανιούσα. Όλα θα παίξουν σημασία με τις κλιματικές συνθήκες που θα δραματιστούν τους επόμενους 3 μήνες, αν πραγματικά θα έχουμε λάδι, δεν έχουμε, γιατί κακά τα ψέματα. Και το 19 είχαμε βεντέμα, και το 19 ήταν φορτωμένες οι ελιές και πουλήσαμε το λάδι 1 ευρώ και ένα 20 βιομηχανικό, γιατί το είχαν πλήξει κάποιοι μύκητες έντομα και τα λοιπά, γιατί η πανεπιστημιακή μου κάνει και συνέχεια καυγά όταν δεν τα λέω σωστά, αν είναι γλιοσπόρια ή αν είναι δάκι και τα λοιπά. Επομένως κάποια ασθένεια έπληξε τις ελιές το 19, υποβαθμίστηκε το λάδι και δεν πουλήσαμε το λάδι όπως έπρεπε. Κύριε Τζεδάκη, θέλω, με αυτό που είπε τώρα ο κύριος Χιλετζάκης, θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Γιατί πρέπει μια άλλη χώρα, και αντιλαμβανόμαστε, έχει το 50% της παγκόσμιας παραγωγής, η Ισπανία, να καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Ελλάδος, και έχει έρθει και ερώτημα τηλεθεατή που λέει ότι δυστυχώς, λέει, στην Ελλάδα έχουμε και τον λεγόμενο εσωτερικό ανταγωνισμό αναπεριφέρειας. Το κρητικό ελαιόλαδο καλύτερο, το μεσσηνιακό ελαιόλαδο καλύτερο, το ελαιόλαδο της Μυτιλίνης. Γιατί στην Ισπανία το ελαιόλαδο το ισπανικό βγαίνει με το ισπανικό ελαιόλαδο. Αυτό είναι το brand name. Κύριε Δασκαλάκη, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε μια διαχρονική και όχι πρόσκαιρη υπεραξία στο προϊόν, ανεξάρτητα το τι θα κάνουν οι άλλες χώρες, είναι να αυξήσουμε την τυποποίησή μας. Γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν είναι αυτό που έχει ετικέτα, προδιαγραφές, είναι ένα ασφαλές προϊόν, το οποίο μπορεί να πάρει μια ταυτότητα και να προσδώσει μια υπεραξία και να κατακτήσει τις αγορές. Πρέπει να δούμε τα συνεργατικά σχήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να μπορέσουμε να έχουμε τις δυνάμεις εκείνες να πάμε και στο εξωτερικό. Εγώ, η πρότασή μου θα ήταν πραγματικά η Ενώση και η Ένωση και η Ηρακλείου και η Ρεθύμνου έχουν τεράστιες υποδομές. Είναι ενώσεις, συνεταιρισμοί με μεγάλη παραγωγική βάση. Αυτοί οι συνεταιρισμοί πρέπει να βοηθηθούν να μπορέσουν οι δομές αυτές που υπάρχουν να λειτουργήσουν με έλεγχο. Άλλωστε και αυτές το θέλουν. Να υπάρχει έλεγχος, να λειτουργήσουν αυτές οι δομές για να μπορέσουμε να πιάσουμε τα μεγάλα κανάλια του εξωτερικού. Και εκείνοι που θα κερδίσουν μια υπεραξία, όπως και με το ΠΟΥΓΟΕ λαδιού, τώρα που περιμένουμε να κατοχυρώσουμε και εύχομαι πολύ γρήγορα να έχουμε ολοκληρώσει την κατοχύρωσή του, είναι αλλιώς να βγούμε σαν περιφέρεια, σαν ενώσεις, σαν όλοι οι φορείς μαζί και να λέμε ΠΟΥΓΟΕ ελαιόλαδο Κρήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα. Είναι άλλη δυναμική παρά να λέμε 15 ΠΟΠ ή 5 ΠΟΥΓΟΕ. Οπότε η Κρήτη έχει μεγάλη δύναμη. Με τον τρόπο αυτό, οι μεγάλες δομές θα πιάσουν τα μεγάλα κανάλια του εξωτερικού για να μπορέσουμε να εξάγουμε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά και αυτές κάνουν ένα μεγάλο, μια μεγάλη προσπάθεια με τυποποιημένα ποιοτικά προϊόντα να πιάσουν τα μικρότερα κανάλια, τα ντελικατές, τα μικρότερα σούπερ μάρκετ, ώστε με τον τρόπο αυτό, μέσα από την εξαγωγή και τα ποιοτικά προϊόντα, να διασφαλίσουμε μια τιμή τέτοια που θα είναι αξιοπρεπής για τον παραγωγό. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα καλησπερίσουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας, τον κύριο Βιαννιτάκη. Κλείνουμε το κομμάτι των επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι καταφέραμε να σας δώσουμε απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 2 λεπτά μετά τις 10.30, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας, ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι cretetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα καλησπερίσω και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σε όλους. Και σε αυτή την ενότητα θα ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι των κυπευτικών. Θέλω όμως μαζί να δούμε ένα βίντεο που κατέγραψε το δικό μας ρεπορτάζ πριν από κάποιες ημέρες.
όπου μεγάλες ποσότητες ντομάτας βρέθηκαν στα αζήτητα. Να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Βιαννιτάκη. Μπορούμε τώρα να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται ντοματοπαραγωγοί στην Ιεράπετρα, όπου η ζήτηση είναι σχεδόν μηδενική, με την τραγική εικόνα να αποτυπώνεται και στα δημοπρατήρια της περιοχής. Δεκάδες τόνοι ντομάτας καταλήγουν στις κομματερές, όπως τονίζουν αγρότες που αντικρίζουν τον κόπο τους να πηγαίνει χαμένος, ζητώντας τη στήριξη του αρμόδιου Υπουργείου. Το αδιάθετο προϊόν είναι ό,τι χειρότερο γενικότερα. Να προσπαθείς να παράξεις κάτι με τόσο κόπο, γνωρίζοντας όλοι τα εργατικά που έχουν πάει, τα φυτοφάρμακα και όλα, όλος ο κόπος που έχουμε, και να πουλιέται δυστυχώς κάτω από το κόστος παραγωγής. Και το πέταγμα είναι το χειρότερο όλων, έτσι, γιατί βάζεις τον κόπο να το κόψεις και αντί έστω να πάρεις κάτι που λέμε να μην μπεις μέσα, μπαίνεις και μέσα. Οι ποσότητες είναι αρκετά πολλές, ως επιτοπλίστων ντομάτες και τα γκουράκια, τα κροσού. Τα κρατάμε 2-3-4 μέρες όσο μπορούμε, όσο αντέχουν, γιατί πρέπει να πάει στον καταναλωτή όπως πρέπει να πάει, αλλά η ζήτηση είναι μηδενική. Προς το παρόν δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, ούτε εμπορική δύναμη από ό,τι βλέπω. Ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα. Τα ξόδεψε για το αρνάκι του, για τα κυβευτικά, για να εφοδιαστεί τα πρώτης ανάγκης. Πάντα παρατηρείται τις γιορτές ότι η επόμενη εβδομάδα είναι δύσκολη. Μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Πάντα. Φέτος λοιπόν επηρέασε πολύ ο καιρός, το ένα θέμα, και το άλλο ότι το Πάσχα ήταν προς το Μάη. Μετά το Πάσχα, μεγάλες ποσότητες ντομάτας παραμένουν αδιάθετες, με την κατάσταση να είναι δραματική και στα δημοπρατήρια. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μόνο σήμερα δημοπρατήριο πέταξε στις κομματερές 15 τόνους ντομάτας. Έχουν περισσέψει πάνω από 15 τόνοι ντομάτες, οι οποίες αυτοί δυστυχώς δεν υπάρχει. Μόνο σημερινή. Ναι, δυστυχώς. 15 τόνοι θα πεταχτούν σήμερα. Και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάποια έτσι περαιτέρω βοήθεια προς τους αγρότες σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάνε και αυτοί τώρα που πετάνε τα προϊόντα τους, που δεν υπάρχει κάτι πιο χειρότερο από αυτό, το να πετάμε τον κόπο μας. Η άλλη όψη του νομίσματος, η αλληλεγγύη, καθώς αγρότες αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες κοινωνικών ομάδων προσφέρουν δωρεάν μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Σήμερα στείλαμε κάποιες κλούβες στη Σιτία, στο Συσίτιο, της Μητρόπολης Συσίτια. Πριν 2 εβδομάδες στείλαμε 150 περίπου τελαράκια στους πολίτεκνους στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα προϊόντα στις δομές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ένα πολυτεχνή, γυροκομεία, εκκλησίες. Όποιος έχει ανάγκη, φυσικά προσφέρουμε δωρεάν όλο τον χρόνο. Όχι μόνο τώρα που είναι αδιάθετα. Κύριε Βιαννιτάκη, έχω μια αιμονή να σας κάνω πρόεδρο. Είστε ο Γενικός Γραμματέας του ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου της Ιεράπετρας. Ορθώς με διορθώνετε, το διορθώνω και εγώ στον αέρα για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Και θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε αυτήν την εικόνα. Την είδαμε και πριν από μερικές ημέρες στο κεντρικό μας δελτίο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες μέσα σε μία μόλις ημέρα. Ακριβώς. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στην περιοχή της Ιεράπετρας τον τελευταίο μήνα. Όχι μόνο την τελευταία εβδομάδα. Δυστυχώς το ότι είχαμε έναν χειμώνα πάρα πολύ ήπιο, αυτό μας προκάλεσε περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύσεις που χρειάζονται και οι υπόλοιπες περιοχές. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση που βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη πραγματικά των καταναλωτών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτές τις ποσότητες. Την ίδια στιγμή βέβαια βλέπουμε ότι σε αντιθέσει θα έπρεπε να έχει ανέβει η ζήτηση, καθώς ο τουρισμός έχει πληκτρολογήσει και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, απορροφείται μεγάλες ποσότητες. Άρα η ζήτηση, κύριε Βιαννιτάκη, παραμένει χαμηλή, παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο και έχει ξεκινήσει και με πολύ καλούς Ιωνούς. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η ζήτηση όσον αφορά τουλάχιστον τα κυπευτικά της Κρήτης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Προφανώς και οι ανάγκες στις μεγάλες περιοχές θα καλυφθούν,
Και προφανώς αυτό που βλέπουμε και φωνάζουμε πάντα, ότι αυτή τη στιγμή και ακόμα και σήμερα γίνονται εισαγωγές εκπαιδευτικά από τρίτες χώρες, τις οποίες εισαγωγές προφανώς δεν μπορούμε να τις. Έχουμε μία δυσκολία, αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε, έχουμε μία δυσκολία γιατί σας ακούμε με διακοπές και θα ήθελα να σας ακούμε καλύτερα. Θα πάρετε λίγο χρόνο, ένα-δύο λεπτά, για να γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό, κύριε Τζεδάκη, αυτό που λέει ο κύριος Βιαννιτάκης. Επίσης, τα κηπευτικά είναι μια τεράστια παραγωγή για την Κρήτη και η Ιεράπετρα έχει μια τεράστια δυναμική. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς, ακόμα και εν έτη 2024, ο πρωτογενής τομέας δεν έχει διασυνδεθεί με την κρητική τουριστική βιομηχανία. Δηλαδή, μέσα σε μια ημέρα, χιλιάδες τόνοι ντομάτας πετάχτηκαν. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα κηπευτικά μας, και όσον αφορά τις εξαγωγές, αποτελούν γύρω στο 18% των εξαγωγών μας τα κηπευτικά. Αυτό είναι μια κακή εικόνα. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα κόστος παραγωγής μεγάλο και να πετάς το προϊόν είναι πάρα πολύ προβληματικό. Σίγουρα η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι δεδομένο ότι ειδικά αυτά τα ευπαθή προϊόντα που δεν μπορούν να διαρκέσουν και πάρα πολύ διάστημα, δεν είναι δυνατόν να μην αγοράζουν τα ξενοδοχεία μας από αυτά τα προϊόντα και να τα εισάγουμε. Άρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Να το πω τώρα ότι είμαστε υποψήφια γαστρονομική περιφέρεια, δεν ξέρω αν είναι ώρα να το πω τώρα. Για το 2025. Για το 2026. Είμαστε υποψήφια. Καταθέσαμε ένα φάκελο με πρωτοβουλία του πλοηγού αλλά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Τεχνών. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη που θα διαφημίσει πάρα πολύ τη χώρα μας και θα βοηθήσει τις εξαγωγές. Γιατί αν διασυνδέσουμε ακόμα περισσότερο τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, είναι ο τρόπος ώστε οι επισκέπτες μας να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας και έπειτα να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές στο εξωτερικό. Να γυρίσουμε στον κύριο Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, για να ολοκληρώσετε τον ιρμό σας, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά έπρεπε να αποκατασταθεί το πρόβλημα για να μπορούν οι τηλεθεατές να σας ακούσουν. Έλεγα λοιπόν πριν ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι και φέτος, ενώ ο τουρισμός έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει δυναμικά, καθώς είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες για την ελληνική οικονομία, δυστυχώς βλέπουμε ότι μεγάλες ποσότητες στα κυβερνητικά προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες των τουριστικών μονάδων προϊόντα τα οποία δεν είναι γενικά. Και αυτό είναι στο αποτέλεσμα, καθώς βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, βία βάση, γίνονται ακόμα πολύ μεγάλες εισαγωγές από τα οποία προφανώς δεν καταλήγουν στο τραπέζι των καταναλωτών με την ένδειξη ελληνικό προϊόν. Αυτό κύριε Βιαννιτάκη, υπάρχει εξήγηση για αυτή την κατάσταση στην παραγωγή των κηπευτικών της Κρήτης? Η εξήγηση δεν υπάρχει, είναι καθαρά θέμα εμπορικό. Είναι καθαρά θέμα το ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες καλύπτονται από προϊόντα τα οποία είναι υποδιέστερης ποιότητας και πολύ χαμηλότερης τιμής. Και αναφέρω για τα κηπευτικά της Κρήτης, καθώς ένα προϊόν, ό,τι τιμή και να πάρει ο παραγωγός, μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη έχει και τη μεταφορά της, που είναι μέσω θαλάσσης και αυτό αυξάνει αρκετά το προϊόν. Άρα είναι εύλογο κάποιος που είναι στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά και ακόμα και στα νησιά, να προτιμήσει προϊόντα από την υπόλοιπη Ελλάδα, είτε εισαγόμενα που έχουν ελληνοποιηθεί, είτε προϊόντα τα οποία εξεκινάνε και παράγονται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Πάντως, κύριε Βιαννιτάκη, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτά τα εξαιρετικής ποιότητας κηπευτικά της Ιεράπετρας να είναι στα αζήτητα και να τα πετάμε. Δηλαδή, ναι, μεν γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν σε φορείς που τα έχουν ανάγκη, όμως η δουλειά των παραγωγών δεν είναι αυτή. Η δουλειά των παραγωγών είναι να πουλάνε τα προϊόντα τους στις μεγάλες αγορές. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να πούμε βέβαια ότι η Κρήτη ούτως ή άλλως έχει σχεδιάσει την καλλιεργητική της περίοδο στα κηπευτικά μέχρι και τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου. Άρα το πρόβλημα προέκυψε ότι από τα τέλη του Απριλίου ξεκίνησε αυτή η κατάσταση για πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτό ήταν το που δημιουργήσε το
επιπλέον πρόβλημα. Πάντως εδώ πέρα, πάντως εδώ, έρχονται, ενώ μιλάτε, έρχονται μηνύματα στην εκπομπή και λένε ότι έχουν ζητήσει, λέει, να πάρουν σε τιμή κόστους τα προϊόντα αυτά όπως είναι οι ντομάτες και πολλοί λέει, από τους παραγωγούς τους, της Ιεράπετρας λέει ότι δεν τους συμφέρει. Προφανώς αυτή τη στιγμή οι ποσότητες καταρχήν να πούμε ότι είναι μεγάλες. Είναι χιλιάδες τόνοι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί δεν μπορούν να απορροφηθούν από κανένα ίδρυμα ή από κανένα φορέα κοινωνικής πρόνοιας. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή όσοι έχουν επιθυμία να πάρουν, υπάρχουν αρκετά μεγάλες ποσότητες ακόμα και σήμερα σε όλα mm-hmm. τα δημοκρατήρια που μπορούν να πάρουν. Από εκεί πέρα ο παραγωγός, όπως είπαμε, το μεταφορικό είναι πολύ υψηλό κοστολόγιο και είναι συγκεκριμένο κοστολόγιο. Όταν λοιπόν σήμερα ο παραγωγός την ντομάτα για παράδειγμα θα λάβει 30 λεπτά η μεταφορά του στοιχείου άλλο τόσο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κάποιο νόημα να μπει στη λογική. Μάλιστα. Το καλύτερο, η λιγότερη απώλεια θα την έχει δυστυχώς από το να σταματήσει την καλλιέργεια. Και αυτό γίνεται. Επίσης, ερώτημα για εσάς. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή έχει πολλά ερωτήματα που θέλω σας να μεταφέρω. Γιατί, λέει, δεν γίνεται μία προσπάθεια των παραγωγών της Ιεράπετρας σε χαμηλότερες τιμές να πουλήσουν αδιάθετα προϊόντα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες? Έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές επικοινωνίες και mm-hmm. προσπάθειες να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουριστικό κλάδο. Η άποψή μας είναι ότι στην εργοδιαστική αλυσίδα όλοι είναι απαραίτητοι. Και ο παραγωγός, η δουλειά του είναι να παράγει. Ο έμπορας είναι να εμπορεύεται και από εκεί και πέρα, να φέρνει το προϊόν στο τελικό καταναλωτή. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό το εγχείρημα το οποίο λέτε θα είχε νόημα και θα ήταν σωστή σε μια λογική βάση εάν οι ποσότητες που έπρεπε να διαχειριστούμε ήταν κατά πολύ λιγότερες. Μιλάμε ότι συζητάμε ότι οι ποσότητες είναι τεράστιες. Είναι χιλιάδες τόνοι σε εβδομαδιαία βάση και όπως καταλαβαίνετε κάθε ξενοδοχείο δεν έχει την πολυτέλεια να πάρει με πολύ μεγάλη ποσότητα. Όλα τα ξενοδοχεία παίρνουν από 500 μέχρι 600 κιλά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα διαχειριστικό κόστος και γι' αυτό ακριβώς είναι απαραίτητη και η δουλειά του μεσάζοντα. Όταν βέβαια ο μεσάζοντας καταλήγει να είναι επί 10 μεσάζοντες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καθόλου θετικό αντίστοιχο στον καταναλωτή. Κύριε Βιαννιτάκη, θέλει να κάνει μια επισήμανση ο κύριος Χιλετζάκης σε αυτά που λέτε. Ναι, κύριε Χιλετζάκη. Εγώ θέλω να κάνω μια πρόταση στον αέρα, καθώς έβλεπα τα αγροτικά προϊόντα να πέφτουν στην καρότσα του φορτηγού. Το μόνο οξιοποιείο στην Κρήτη είναι το οξιοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Την ερχόμενη Παρασκευή, από ό,τι με ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο που είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν θέλετε, μπορούμε να προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηρακλείου, κύριε Βιαννιτάκη, όλες αυτές τις ντομάτες που πάνε στη χωματερή να τις απορροφήσει το οξιοποιείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και να φτιάξουμε ξύδι από ντομάτας που πραγματικά όσοι τηλεθεατές μας ακούνε μπορούν να γκουγκλάρουν και να δούνε. Το ξύδι ντομάτας είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα προϊόν που το φτιάξε πρώτη φορά ένας κριτικός οξιοποιός στην Αθήνα από τα Χανιά. Έχω δει αποτελέσματά του, είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Αν θέλει ο Αγροτικός Σύλλογος ο δικός σας να έρθει σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και να δει ένα εξαιρετικό προϊόν με όλη αυτή την ντομάτα που πετιέται, να κάνουμε μία σύμπραξη για να μην πηγαίνει στις χωματερές. Ένα πολύ πολύ καλό προϊόν με πολύ υψηλή τιμή, ένα εξαιρετικό αγροτικό προϊόν. Κύριε Βιαννιτάκη. Σίγουρα τέτοιες σκέψεις και είναι μονόδρομος από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι σε μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχουν τέτοια αντίστοιχα προβλήματα τα οποία εάν είχαμε δυνατότητα να διοικητεύουμε κάποια ποσότητα σε εναλλακτικές μορφές, σίγουρα η εμπορική δραστηριότητα των υπολείπων θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα. Όπως και να έχει, να πούμε ότι προφανώς και το θέμα της συνεργατικότητας, ήθελα να πω ένα σχολιασμό γι' αυτό, είναι μονόδρομος επίσης για τους περισσότερους, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι και στην πράξη αυτά που πετούνται σήμερα είναι και από τους συνεταιριζόμενους. Δηλαδή δεν έχουν διαφορετική μοίρα, θα λέγαμε, δυστυχώς όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά σίγουρα η πρόταση του κ.
Χιλεντάκη, νομίζω ότι είναι σε καλή βάση. Θα μπορούσαμε να την, να την δούμε και να την αξιοποιήσουμε. Καθώς επίσης και, και πολλές άλλες που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να υπάρξει θέληση, διάθεση και δυστυχώς είναι μονόδρομος. Είναι ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη πλέον. Κύριε Τζεδάκη, ακούσαμε μία πρόταση και είδατε ότι αν οι παραγωγοί της Κρήτης καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θα μπορούσαν να δώσουν πολλές λύσεις. Κύριε Χιλεντζάκη, πραγματικά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε όλοι σας με σοβαρότητα. Να, αυτή τη στιγμή σε μια εκπομπή δημοσίως, εσείς κάνετε μια πρόταση. Αυτές οι ντομάτες που πεταχτήκαν θα μπορούσαν να γίνουν ένα ξύδι το οποίο θα διατεθεί στις αγορές. Εδώ πέρα δεν έχει ένα ρόλο και ένα λόγο και η περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν χαιρετίζω την πρόταση του κυρίου Χιλεντζάκη. Αυτό θα πρέπει και καλό και τους παραγωγούς με τα τσιπευτικά να κάνουμε μια συνάντηση. Άλλωστε, σχεδιασμός στην περιφέρεια είναι να κάνουμε και κάποιες προϊοντικές ομάδες προκειμένου να χαράξουμε μια στρατηγική για το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Αυτό που είπε ο κ. Χιλεντζάκης είναι μια λύση. Όποιος μια άλλη λύση πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε και υποπροϊόντα από τα προϊόντα τα οποία όταν δεν βρίσκουν διαφυγή στο εμπόριο να μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Όπως η ντομάτα μπορεί να κάνει τον τέλειο μπελτέ που θα έπρεπε να τα δούμε. Όπως και κάθε προϊόν μπορεί να δούμε υποπροϊόντα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε. Το δεύτερο, το ότι έρχονται υποδιέστερης ποιότητας προϊόντα και αντικαθιστούν τα δικά μας τα ποιοτικά είναι αυτό που είπα και πριν ότι πρέπει να προχωράμε σε τυποποίηση των προϊόντων και να χτίζουμε πάνω στην ποιότητα εμείς. Στην ποιότητα ότι είναι ντομάτα π.χ. Ιεράπετρας ή ντομάτα Μεσαράς που έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ μιλάμε για ένα εμπορικό θέμα. Πρέπει να το πιάσουμε το πράγμα από τη βάση του όμως. Εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε στον παραγωγό, στα τσιπευτικά μας, που λέμε τώρα, ένα χαμηλό κόστος παραγωγής. Και χαμηλό κόστος παραγωγής πώς έρχεται? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος και η παραγωγή τσιπευτικών. Τρώει 3-4 ενεργειακά καπέλα κόστος το προϊόν μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή από την καλλιέργεια. Η περιφέρεια Κρήτης έχει έτοιμες μελέτες για 31 το ΕΒ της Κρήτης να γίνουν ενεργειακές συνότητες και χρηματοδότηση έτοιμη. Και το Υπουργείο Ενέργειας, ο ΔΔΕ, δεν μας δίνουν χώρο στο δίκτυο. Μάλιστα. Θα μπορούσαν να έχουν παραγωγή μας φτηνό νερό, άρα μικρότερο κόστος παραγωγής. Τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι, στη μεταποίηση, είναι 3 ενεργειακά καπέλα κόστους που αν αποσυφορείς το προϊόν, το κάνεις πιο βιώσιμο και να μπορεί να αντέξει και δεχόμενα κάποιες περιπτώσεις όπως είναι τώρα που δεν διατίθεται το προϊόν. Άρα τρία πράγματα. Εγώ καλώ και τους παραγωγούς να κάνουμε μια συνάντηση στην περιφέρεια, να ακουστούν προτάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε και στην τυποποίηση και σε προϊόντα τα οποία ενδεχομένως μπορούν να δούμε και να αναδείξουμε υποπροϊόντα, αλλά και σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Για ένα πράγμα που χαίρομαι σε αυτήν την εκπομπή είναι ότι πολλές φορές προτείνονται λύσεις και πολλές από αυτές υιοθετούνται. Θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Βιαννιτάκη, θα σας κρατήσω και στο επόμενο μέρος, γιατί μαζί με όλους τους καλεσμένους εδώ θέλω λίγο να δούμε και την εξαγωγική δραστηριότητα. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μια ανάσα πριν τις 11. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση έτσι πολύ θετική στην πρόταση που ακούσαμε πριν από λίγο. Κύριε Βιαννιτάκη, πρωτού σας δώσω το λόγο, έρχομαι σε εσάς κύριε Τζεδάκη. Είπατε ότι θα συγκαλέσετε μια σύσκεψη με τους παραγωγούς της Ιεράπετρας. Θα συγκαλέσουμε το επόμενο διάστημα, θα συνοηθούμε και με τους ανθρώπους, ώστε να δούμε γενικότερα όλα τα προβλήματα που αφορούν τα τσιπευτικά και την πρόταση του κυρίου Χιλεντζάκη. Να την κουβεντιάσουμε και όλα τα μέρη μαζί, να δούμε οι διεξόδιοι οι οποίοι υπάρχουν, ποιοι είναι, για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς. Κύριε Βιαννιτάκη, από εδώ και πέρα και για την επόμενη περίοδο των κυπευτικών, εσείς τι εκτιμάτε στην Ιεράπετρα? Είστε μια περιοχή που τροφοδοτεί τις μεγάλες αγορές και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Κοιτάξτε, η εκτίμηση που βγάζουμε τώρα τον τελευταίο καιρό έχει προέλθει καταρχάς από τον δύσκολο χειμώνα το οποίο έχουν περάσει, ενώ δύσκολο καλλιεργητικά. Πολλές καλλιέργειες δεν πήγαν καλά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν πήγαν καλά. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετή παραγωγή, έχοντας την υποχρέωση να καλύψει διάφορες πιέσεις κτλ. Όπως επίσης και να καλύψει το εργατικό προσωπικό για να τους παραμείνει, αναγκάστηκαν και έβαλαν δεύτερη καλλιέργεια. Αυτό που καταλαβαίνετε μέσα στο καλοκαίρι θα συνεχίσουν να έχουν προϊόντα, τα οποία προϊόντα και οι καλλιεργητές είναι ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρήτης, δεν είναι το ότι καλύτερο.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι κατά το φθινόπωρο, όταν γίνει η κίνηση τη νέα καλλιεργική περίοδου, όπου είναι και το πλεονέκτημα τη περιφέρεια Κρήτη, θα μα βρει όλου σε καλύτερε συνθήκε. Και σε σχέση με το νερό, αλλά σίγουρα με την εμπορική δραστηριότητα. Μάλιστα. Και με την εμπορική κατάφορα. Επειδή θα δούμε τώρα σημαντικά στοιχεία, κύριε Βρέτζο, έρχομαι σε εσά. Πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνουν καλά οι κριτικέ εξαγωγέ? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα προϊόν που παράγεις πάει στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι θα έχει καλύτερη τιμή. Αυτό είναι όμως μια δουλειά που είναι συγκεντρωτική, έχει να κάνει με πολλά άτομα, με οργάνωση, με επενδυτές και με ανοιχτά μυαλά των παραγωγών για να πάνε σε αυτό το επίπεδο. Για να, ένα προϊόν για να φτάσει στο εξωτερικό και να κλειδωθεί μια τιμή, όπως ήταν παλιά η τιμή ασφαλείας, που με αυτή την τιμή οι συνεταιρισμοί ήταν στο δυνατό σημείο και κάνανε αγορές και επενδύσεις. Αυτό χάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήρθαμε σε ένα νέο πρότυπο που πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαι παραγωγός τυποποιητής εξαγωγές. Αυτό τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορεί ένας παραγωγός από μόνος του να καλύψει όλο το χάσμα για να πάει σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα η περιφέρεια μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να στηρίξει προϊόντα και να το πάει στην απέναντι όχθη. Εγώ σαν παραγωγός θα ήθελα από την περιφέρεια λύση. Το να συγκεντρώσω, θυμάμαι με τα αποστάγματα που έχω, είμαι πρόεδρος τώρα τα τελευταία 5 χρόνια από πριν, ότι υπήρξαν πάρα πολλές ομιλίες και συζητήσεις. Τελικά το θέμα το λύσαμε εμείς με τα ανάλογα άτομα που βρήκαμε στην Αθήνα. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον που δείξαμε στη δική μου τετραετία και αναχτίσαμε το έδαφος. Είναι δύσκολο ένα προϊόν που θα παραχτεί να πέσει στο έλεος σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Και μου δίνει μια πάσα ο συνάδελφός μας από την Ιεράπετρα, που και είναι γραμματέας και συνδικαλιστής και αγρότης, κατά κύριο λόγο, που πιστεύω ότι εμείς ως σταφύλι, η απόσταξη ήταν μια διαδικασία για τα σταφύλια που πεταγότανε. Αυτό άνοιξε την απόσταση επί Βενιτζέλου, αυτό κράτησαμε μέχρι σήμερα και τόση αμπελουργία για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Το έχουμε ένα κλειδί για τις ποσότητες που δεν είναι κατάλληλες να τη δημιουργούμε ένα άλλο προϊόν. Είναι μια κατάσταση ασφαλείας. Όλες οι καλλιέργειες θα έπρεπε να πάνε σε αυτό το μοντέλο. Mm-hmm. Δηλαδή, είπε ο Μύρος μια ιδέα, η ντομάτα. Δεν πάει καλά η ντομάτα, να υπάρξει στο οξοπείο που το κατέχω. Είμαι διευθυντής του ενοπείου και ξέρω και τη διαδικασία της οξοποίησης. Τι γίνεται όμως? Ένα προϊόν που θα το βάλει στην αγορά δεν θα υπάρξει μόνο φέτος που έχει κρίση η ντομάτα. Θα πρέπει να υπάρξει και του χρόνου. Θα πρέπει οι παραγωγοί που θα το δώσουν για να γίνει να το στηρίξουν για να υπάρξει στην αγορά. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Περογιαννάκη, δεν είναι μία λύση που θέτει τις βάσεις για από εδώ και πέρα? Δηλαδή, αν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ο καθένας από τη δική του πλευρά και μεταφέρει τα δικά του προβλήματα. Να, ας πούμε, σήμερα υπήρξε μια πρόταση από τον κύριο Χιλετζάκη. Μπορεί η λύση να δοθεί και μέσα από την Κρήτη, χωρίς να χρειάζεται να χτυπήσουμε την πόρτα της Αθήνας? Βέβαια, κύριε Δασκαλάκη, και θα πω και κάτι στον αέρα. Ήδη σήμερα έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία με τους συνεταιρισμούς της ευρύτερης περιοχής της Βιάννου, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμα και ιδιώτες, να καθίσουμε εμείς στην περιοχή τη δικιά μας να δούμε ακριβώς αυτό που είπε και ο φίλος μας εδώ, ο Βρέτζος. Να δούμε πώς μπορούμε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται Ελλάδα για την περιοχή δικιά μας, που είναι ελαιοκομική περιοχή, να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε παρακάτω. Όλοι μαζί, οι ιδιώτες και οι συνεταιρισμοί. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε πώς κινήθηκαν οι κριτικές εξαγωγές το 2023 με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θα αναφερθούμε αποκλειστικά στα κριτικά προϊόντα, να ξεκινήσουμε και να δούμε την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το ελαιόλαδο είναι ο λεγόμενος δυναμίτης των κριτικών εξαγωγών. Είναι πρώτο με διαφορά, αφορά 466,6 εκατομμύρια και το 52,7 των κριτικών παραγωγών. Αντιλαμβανόμαστε όμως πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι και τα κυπευτικά, που κατέχουν τα 89,6 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό 18,5%. Και γιατί είναι πολύ σημαντική η παρουσία των κυπευτικών? Γιατί τα κυπευτικά παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης, ενώ το ελαιόλαδο σε ολόκληρο το νησί. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ελαιόλαδο και κυπευτικά είναι οι δυνατοί πυλώνες του πρωτογενή τομέα του νησιού. Ακολουθούν τα φρούτα με 13,9 εκατομμύρια ευρώ και μέρος των εξαγωγικών δραστηριοτήτων που αγγίζει το 13%. Και έχουμε στη λίστα
ψάρια και θαλασσινά, νερό, συγγνώμη, 3%. Και έχουμε στην λίστα ψάρια, θαλασσινά, νερό, αναψυκτικά και χυμούς, γαλακτοκομικά, κρασί, μέλι και κρέας. Είναι μια πολύ σημαντική κάρτα που αντιλαμβανόμαστε την δυναμική τόσο του κριτικού ελαιολάδου, όσο και τη δυναμική των κυπευτικών. Πάμε τώρα στον επόμενο πίνακα, για να δούμε ποιες είναι οι χώρες που χαρακτηρίζονται οι καλύτεροι πελάτες των κριτικών εξαγωγών. Στην πρώτη θέση είναι η γειτονική μας Ιταλία και εδώ αναφερόμαστε για το σύνολο των κριτικών προϊόντων. Είναι στα 332,4 εκατομμύρια ευρώ και το μερίδιο είναι στο 37,5%. Ακολουθεί η Γερμανία με 108,6 εκατομμύρια ευρώ και μερίδιο στο 12,3%. Στην τρίτη θέση η Ισπανία με 20,3 εκατομμύρια ευρώ και μερίδιο στο 5,7%. Οι μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 40,4 εκατομμύρια ευρώ και μερίδιο 4,6%. Και τελευταία στη λίστα η Γαλλία με 39,2 εκατομμύρια ευρώ και μερίδιο 4,4%. Αυτές είναι οι βασικές αγορές για τα κριτικά προϊόντα. Και πάμε να δούμε τώρα την κάρτα για τις, για τους κυριότερους πελάτες όσον αφορά ακολουθεί η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Αυτές είναι οι 10 χώρες που χαρακτηρίζονται οι καλύτεροι πελάτες όσον αφορά τις κριτικές εξαγωγές. Αν συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα το κριτικό ελαιόλαδο, πάμε να δούμε ποιες είναι οι χώρες που ψηφίζουν στεναρά και πολύ δυναμικά τον πράσινο χρυσό της Κρήτης. Και εδώ είναι η Ιταλία στην πρώτη θέση με 311,8 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Γερμανία με 47,3 εκατομμύρια ευρώ. Στην τρίτη θέση είναι η Ισπανία, στην τέταρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην πέμπτη θέση είναι η Γαλλία. Και θα ήθελα από όλους ένα σχόλιο, ενώ θα μιλάμε θα βλέπουμε να εναλλάσσονται και οι κάρτες. Κύριε Χιλετζάκη, κριτικό ελαιόλαδο και κυπευτικά, οι μεγάλες περιουσίες της κριτικής παραγωγής. Το μποστάκι της Ελλάδος είναι ο νότος της Κρήτης, τέλος. Ο νότος της Κρήτης ταΐζει όλη την Ελλάδα και αυτό που περισσεύει γίνεται και εξαγωγή. Φέρει αυτό το new money στη χώρα. Είναι μια πολύ δυνατή καλλιέργεια, μια καλλιέργεια που πραγματικά στηρίζεται στα δικά της πόδια, αλλά είναι μια καλλιέργεια που και αυτή πλήττεται από την κλιματική αλλαγή βάναυσα και από το μεγάλο εργατικό κόστος που πραγματικά δεν υπάρχει. Λάδι. Τι θα πούμε για το λάδι. Για το λάδι ήμουν ανιός και γέρασα. Δεν εκπλήσωμαι καθόλου που βλέπω ότι η Ιταλία είναι νούμερο ένα χώρα που μας αγαπάει και μας αγκαλιάζει στις εξαγωγές. Γιατί παίρνει τα βιτία με το λάδι και κάνει τις ελληνοποίησεις και κάνει τις προσμίξεις και φτιάχνει τα δικά της λάδια. Το ίδιο και η Ισπανία. Μάλλον παίρνει ελληνικό λάδι και το παρουσιάζει στις αγορές σαν ιταλικό, αφού θα το τυποποιήσει. Ελληνικό λάδι. Τώρα το παρουσιάζει σαν τέτοιο, αλλά το πούνε οι ειδικοί. Πάντως το παίρνει με το βιτίο. Mm-hmm. Το τονίζω αυτό. Επομένως εκεί δεν είναι και τόσο καλό η εικόνα μας. Το 60% της καλλιεργήσιμης γης στην Κρήτη αποτελείται από ένα απέραντο ελαιόνα. Πάνω από 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα είναι φυτεμένα στο νησί και το 40% της χώρας αποτελείται από ένα ελαιόνα της καλλιεργήσιμης γης. Γυρίζω όλη την Ελλάδα με την καινούργια θέση που έχω από το Φλεβάρι. Την έχω γυρίσει 6-7 φορές. Όλη την Ελλάδα. Έχω επισκεφτεί τους περισσότερους συνεδέσμους και την προηγούμενη φορά από τη δικιά σας εκπομπή εδώ την αντίστοιχη ήμουνα και βγήκα ζωντανά από την Πάτρα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μία από τις προτάσεις που καταθέτω σήμερα στο τραπέζι εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και οι συνεργάτες του, είναι να γίνει μια αγρονομική περιφέρεια ελαιολάδου και ελιάς. Η χώρα μας πλέον, και το τονίζω το πλέον, το εθνικό προϊόν είναι το λάδι. Δεν είναι ούτε τα καπνά, ούτε τα μπαμπάκια. Και ας έχω στο διοικητικό μου συμβούλιο, εγώ στην ΕΘΕΑΣ, ανθρώπους από τον κάμπο, από τη Λάρισα. Το λάδι είναι πλέον το εθνικό μας προϊόν. Και γιατί είναι το εθνικό μας προϊόν, γιατί ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό μόνο για το λάδι, μία στήριξη μόνο για το λάδι, με τα χρήματα της νέας ΚΑΠ και για την επόμενη ΚΑΠ που θα έρθει, που σχεδιάζεται από τώρα, γιατί πραγματικά είναι ο χρυσός.
είναι ο χρυσός της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο, τα νούμερα μιλήσαν από μόνα τους στις κάρτες που δείξατε. Οι Ιταλοί δεν μας αγαπάνε και παίρνουν το λάδι και κάνουν αυτούς τους τζίρους που κάνουν, είπατε πριν, ότι η Ιταλία κάνει 332 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας αγαπάει και μας δίνει τα 332 εκατομμύρια ευρώ. Είναι καλό το προϊόν μας, το θέλουν για να φτιάξουν το λάδι τους, να το κάνουν καλύτερο. Mm-hmm. Και πάω στο διατάφτα. Ποιο είναι το διατάφτα? Είναι ότι σήμερα πρέπει να φτιαχτεί μια αγρονομική περιφέρεια όσο αφορά το λάδι, ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για το λάδι, και είναι η πρόταση που έκανε ο κύριος Περογιαννάκης ότι στη Βιάνο, που είναι μια καθαρά ελαιοπαραγωγική χώρα, συμπράττουν ιδιώτες συνεταιρισμοί για να φτιάξουν ένα φορέα για το λάδι. Οι ενώσεις της Κρήτης. Για να σας πειράξω λίγο, μόλις τώρα κάνατε πρωθυπουργό τον Μπαριτάκη. Τον Παύλο, ε. Γιατί είπατε η Βιάνο είναι μια χώρα. Έτσι, να το πούμε λίγο χιουμοριστικά. Περιφέρεια Κρήτης. Ενιαίος φορέας διαχείρισης ελαιολάδου. Συμπράξαμε οι ενώσεις να φτιάξουμε ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου. Έχουν τύχει στραβά. Κυνηγάμε το ΠΟΥΓΟΕ μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Παρέα, για να έρθει στην Κρήτη μας. Πραγματικά το λάδι έχει τεράστιο μέλλον. 1980. Ξέρετε πόσο λάδι έτρωγε το 1980 ο Έλληνας καταναλωτής? Βγήκε πρώτος στην Ευρώπη, να τα ψάξετε τα στατιστικά, τα βρείτε, 18 κιλά. Ξέρετε πόσο τρώει σήμερα ο Έλληνας και τα Ελληνόπουλα? 2,6 κιλά. Είμαστε τελευταίοι στη λίστα. Γιατί δυστυχώς εξακολουθεί και το, κριτικό, και το ελαιόλαδο να είναι ακριβώς στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Άρα τα παραφινέλαια και τα ηλιέλαια κάνουν θράψη. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι τα παραφινέλαια και τα ηλιέλαια και όλα αυτά δεν ευθύνεται ο παραγωγός και δεν τα βάζει ο παραγωγός στην τσέπη τα χρήματα. Το 80% του λαδιού πουλήθηκε στα 5 ευρώ και μπήκανε 5 καπέλα. Το πρώτο καπέλο είναι ανάμεσα στον παραγωγό και στο ελαιουργείο. Από τον ελαιουργό στον έμπορα. Από τον έμπορα στον τυποποιητή και από τον τυποποιητή στον καταναλωτή. 5 καπέλα μπαίνουνε. 5 ευρώ το πούλησα το λάδι μου εγώ που είχα βεντέμα προπέρυσι και το βάζει ο καταναλωτής 15 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η πεντάδα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε. Αλλά δεν μπορεί και ο καθένας να έχει το λάδι του τόπου του. Πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι. Γιατί λέμε, το λάδι το δικό μου των Αρχανών είναι το καλύτερο. Το λάδι της Εμπάρου είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός ανταγωνισμός με αποτέλεσμα. Ναι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Ή το λάδι του Λιοφύτου μου είναι το καλύτερο και του Σταύρου του φίλου μου, του Λιοφύτου του δεν είναι καλό. Πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Το λάδι είναι ένα. Η Κρήτη είναι μία. Υπάρχουν περιοχές με ιδιαιτερότητες. Εδώ βλέπουμε τους Ιταλούς και το ζητάνε σαν τρελούς το λάδι. Δεν είναι τυχαίο ότι το 50% της παραγωγής του ελαιολάδου της χώρας το βγάζει η Κρήτη και πρέπει πραγματικά να φτιαχτεί μια αγρονομική περιφέρεια αποκλειστικά για το λάδι από τη μια άκρη της Ελλάδος μέχρι και την άλλη, γιατί είναι ο χρυσός πραγματικά που τα εμπορικά οικονομικά ισοζύγια έχουν μιλήσει. Το 19 έκλεισε με 1 δις ευρώ το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς. Το 23 έκλεισε με 2,5 δις ευρώ, ξεπέρασε τις αγροτικές ενισχύσεις και είναι ένα πολύ πολύ καλό δυναμικό προϊόν, πρέπει να το δούμε με ευλάβεια. Κύριε Βιαννιτάκη, έρχομαι σε εσάς. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο των κρητικών εξαγωγών είναι τα κηπευτικά. Άρα αντιλαμβανόμαστε και τη δυναμική της δικής σας περιοχής, κυρίως κατά βάση της δικής σας περιοχής και βεβαίως της περιοχής της Μεσαράς. Αν βέβαια συγκρίνουμε την έκταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτη που καλλιεργούνται κυπευτικά και με την απόδοση την οποία βγάζουν στα εξαγώγημα προϊόντα, καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερο ότι έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι στον κάμπο της Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή η μελέτη η οποία εκπονήθηκε για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας ανέδειξε καθαρά την αλλαγή της καλλιέργειας και να πάνε στα κυπευτικά κυρίως. Πάντως, θα ήθελα να κάνω ένα σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι επίσης, ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χιλιατζάκη σε σχέση με το ήμουν να νιώσω και γέρασα.
είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολλά χρόνια για το πώς ομοειδή προϊόντα μπορούν να έχουν μια διαφορετική και καλύτερη τύχη μέσα στην εμπορική δραστηριότητα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, αρκεί να προσφέρουν η ίδια παραγωγή. Είναι όμως μια κουβέντα η οποία γίνεται πάντα σε περιόδους κρίσης και είναι μια κουβέντα η οποία ξεχνιέται πάντα σε περιόδους λιγότερης κρίσης. Νομίζω όμως ότι κάθε φορά μπαίνει ένα μικρό λιθαράκι, ούτως ώστε κάποια στιγμή όλη η παραγωγή να καταλάβουμε ότι και το καλό και το κακό ξεκινάει από εμάς. Κανείς δεν θα είχε το δικαίωμα να μπει και να εμπορευτεί και να καπηλευτεί πάνω στον κόπο και να ιδρώτα του αγρότη, αν εμείς δεν το επιτρέπαμε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει πλέον νοοτροπία μας. Και ναι, έχουμε την αντική, έχουμε την τεχνογνωσία και στα ελαιόλαδο και στα γυπωτικά και στα υπόλοιπα προϊόντα, πραγματικά να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας που είναι η ποιότητα. Η ποιότητα, τα προϊόντα της Κρήτης είναι βάση της τεχνογνωσίας των παραγωγών, οι οποίοι τουλάχιστον στα κυπευτικά σε επίπεδο Κρήτη, να πούμε ότι χρησιμοποιούν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα του προστασίας και εξασφαλίζουν τουλάχιστον το λιτό τουλάχιστον ένα ασφαλή προϊόν για τον καταναλωτή. Μάλιστα. Βλέπουμε στη λίστα, κύριε Βρέτζο, το κρασί. Δεν βλέπουμε όμως στη λίστα τη ρακή. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Τουλάχιστον δεν τη βλέπουμε σε ένα ποσοστό που να είναι αξιοσημείωτο έτσι ώστε να μπορεί να καταγραφεί και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σας προβληματίζει αυτό? Η νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και οι νόμοι που διέπονται ότι το προϊόν μας δεν πάει στην εξαγωγή. Μας απαγορεύουν να πάμε στην εξαγωγή. Απαγορεύει, δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά για εσωτερική κατανάλωση στη χώρα. Το παραδοσιακό προϊόν που λέγεται τσικουδιά και πριν το 19. Μας απαγορεύσανε πλέον να το ονομάσουμε. Το ίδιο ισχύει για το ούζο. Το ούζο, τα μέρη που παράγουν ούζο, Εύρος και κάποια νησιά Ανατολικού Αιγαίου, μπήκανε στη βιομηχανία, χάσανε η μικρή παραγωγή την απόσταξη, την πήρανε 5 άτομα και αυτό το μπορεί να γίνει, είναι βιομηχανικό προϊόν και πάει στην εξαγωγή καθαρά και στην τοπική αγορά. Αλλά να τονίσω στο σημείο αυτό και να κάνω μικρή παρέμβαση ότι σε αυτά τα μέρη θα δείτε τώρα στο χάρτη δεν υπάρχει αμπελουργία. Δηλαδή όπου υπάρχει η βιομηχανία. Μα και το κρασί που είναι στη λίστα, δηλαδή έχοντας τα στοιχεία, μπορούμε να το ξαναδούμε λίγο την πρώτη κάρτα. Και το κρασί, όπως και το μέλι, είναι στην προτελευταία θέση μαζί με το κρέας. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε και αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι για το κρέας, ας πούμε. Εγώ θα σας πω για το κρασί. Το κρασί που είναι τελευταίο στη λίστα είναι γιατί τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί η νοοποιία στη χώρα μας, έχει πάρει βραβεία και το έχει μάθει ο κόσμος. Είναι σε γενετικό στάδιο. Άρα είναι θετικό το γεγονός ότι πλέον μπαίνει στη λίστα. Μπαίνει όμως στη λίστα. Έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι καλό. Κύριε Περογιαννάκη, σας προβληματίζει σαν πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός για το κρητικό ελαιόλαδο που πολλές φορές φεύγει εκτός Κρήτης, φεύγει εκτός χώρας χωρίς το ελληνικό brand name? Ο μεγαλύτερος προβληματισμός σαν πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι αυτό που πέτυχε η κυρία Δασκαλάκη. Εγώ είμαι καλυμμένος από τους συναδέλφους εδώ, όμως θέλω να πω κάτι. Αυτό που είπε ο Μύρος. Εάν δεν υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός, καήκαμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα Βυτεία να φεύγουν από την Έμπαρο, από τη Βιάνο, το Ηράκλειο, σφαίρα στην Ισπανία, στην Ιταλία και η παραγωγή να παίζουν παλαμάκια ότι πουλήσαμε 2-3-5 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως στην περιοχή τη δικιά μας, όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να αποφύγουμε όλα αυτά. Πρέπει να υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Ευελπιστώ και πιστεύω ότι το σημερινό Υπουργείο με τον συντομπίτη μας τον Υπουργό κάτι πάει να κάνει, θα το παλέψουμε εκεί, θα το δούμε. Πιστεύω ότι το πάμε πολύ καλά. Κύριε Τζεδάκη, ένα μεγάλο ερώτημα είναι το κομμάτι της κριτικής διατροφής. Γιατί οι περισσότεροι, ακούγοντας κριτική διατροφή, το συνδυάζουν με το μεσογειακή διατροφή. Η κριτική διατροφή είναι εντελώς κάτι διαφορετικό. Κάτι που θα τολμήσω να το αφήσω σαν μια μικρή μομφή, θα πρέπει και η περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια να το δει με πιο στεναρή σοβαρότητα. Δηλαδή να πιέσει. Έχω δει ακόμα και προκατόχους σας να αναφέρονται στη διατροφή και να αναφέρονται στη μεσογειακή διατροφή. Είμαστε όμως Κρήτη. Και η κριτική διατροφή, η διατροφή των μηνοητών, είναι αυτή που σήμερα είναι πιο γνωστή στη Γαλλία, πιο γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από ό,τι στη χώρα μας. Και η κριτική διατροφή είναι απόλυτα συνυφασμένη με την εξαγωγική δραστηριότητα των κριτικών προϊόντων.
Σίγουρα η κριτική διατροφή είναι συνυφασμένη με την εξαγωγική δραστηριότητα, γιατί όταν 4-5 εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο στο νησί μας, όταν δοκιμάσουν τα προϊόντα μας, τα γευτούν, μάθουν για τη διατροφική τους αξία, στη συνέχεια θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των προϊόντων μας στις χώρες τους. Έχουν γίνει βήματα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα, υπάρχει δρόμος ακόμα. Και με τα πιστοποιημένα εστιατόρια τα οποία έχουμε κάνει και με τα ξενοδοχεία, μια προσπάθεια η οποία γίνεται. Όμως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κανένα. Είναι αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε, είναι ο κριτικός διατροφικός. Τώρα, ας πούμε, που το 2026 υπάρχει αυτή η πρόταση για να γίνει γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Κρήτη. Δεν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το brand name να είναι κριτική διατροφή, συνδυασμένο με αυτή τη λίστα των προϊόντων? Δηλαδή, εμένα μου είναι αδιανόητο η ρακή, η τσικουδιά, που είναι ένα σήμα κατά τεθέν για την Κρήτη, να είναι ένα προϊόν εσωτερικής κατανάλωσης. Κύριε Δασκαλάκη, συμφωνούμε για την κριτική διατροφή, και η κριτική διατροφή είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Άλλωστε, έχει την παραγωγική βάση Κρήτη, παράγει τόσα πολλά προϊόντα, δυναμικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά μας, το μέλι, τη σταφίδα και όλα αυτά, που έχουν μια δυναμική και μια πολιτισμική παράδοση, mm-hmm. αλλά και μεγάλη διατροφική αξία. Όλο αυτό είναι ένα storytelling για τα προϊόντα μας, το οποίο αν το αναδείξουμε, είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι αυτοί θα απολαύσουν τα προϊόντα μας και συνέχεια θα τα ζητούν. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Γιατί το στοίχημα θα κερδιθεί από τη βάση. Όταν στέλνεις τους επισκέπτες σε πιστοποιημένα εστιατόρια της ενδοχώρας και πάει και φάει το καλό αρνί, τη σαλάτα με το κριτικό ελαιόλαδο, πιει το καλό κρασί και το καλό τυρί, μετά θα πάει στα ξενοδοχεία και θα επιβάλλει να το ζητήσει. Θα πει, εγώ έφαγα. Δεν είναι όμως σχήμα οξύμορο, για να τα λέμε και όλα, η ελληνική φέτα να κάνει θράψη στο εξωτερικό και κάποια ξενοδοχεία στην Κρήτη να προσφέρουν λευκό τυρί βαφτίζοντάς το ως ελληνική φέτα στους πελάτες? Και δεν αναφέρομαι σε όλους, αλλά υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματίες που το κάνουν. Ξέρετε τι... υπό την προσπάθεια να μειώσουν το κόστος του δικού τους τραπεζιού που προσφέρουν στους πελάτες τους. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την Κρήτη σε σχέση με τη φέτα. Δεν μπορούμε να το πούμε φέτα. Εμείς κατοχυρώσαμε τη γραβιέρα Κρήτης τότε. Όχι, αναφέρομαι γενικότερα στην Ελλάδα. Κρήτη, μιλάμε περιφέρεια της Ελλάδος. Δηλαδή είναι αδιανόητο να σου προσφέρουν λευκό τυρί Δανίας. Συμφωνώ. Και να το παρουσιάζουν ως φέτα. Αυτό τώρα είναι παράνομο. Είναι κάτι λάθος. Παραπλανούν τον πολίτη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Βέβαια, χρειάζεται στελέχωση των υπηρεσιών για να μπορούμε να έχουμε ελέγχους. Και όταν παραπλανάται ο πολίτης, ο καταναλωτής, πρέπει να υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Γιατί έχει να κάνει και με την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και με την υγεία των πολιτών. Οπότε σε αυτά τα. Και βέβαια την πληρώνει και ο παραγωγός. Γιατί ο παραγωγός κάνει τόσο κόπο να βγάλει ένα ποιοτικό προϊόν και απαξιώνεται με τέτοιου είδους στρεβλώσεις. Τη χαμηλή ζήτηση στο κρέας και το μέλι, εσείς πώς την δικαιολογείτε? Όσον αφορά τις εξαγωγές. Κύριε Δασκαλάκη, ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο ότι φυσικά και το ελαιόλαδο. Το μέλι, ας πούμε, της Αττικής είναι ένα μέλι που έχει ένα πολύ ισχυρό brand name στο εξωτερικό. Το έχω διαπιστώσει και εγώ πηγαίνοντας σε σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό. Γιατί να μην μπορεί και η Κρήτη να πλασάρει αυτό το εξαιρετικό της μέλι? Ξεκινώντας, θα κάνω ένα σχόλιο το ελαιόλαδο που φυσικά είναι το εθνικό μας προϊόν και αυτό αποδεικνύεται και νομίζω το 52,7% είναι στο σύνολο των εξαγωγών μας. Άλλα έχουμε υπόψη τον αγροδιατροφικό τομέα είναι παραπάνω, γύρω στο 70% mm-hmm. των αγροδιατροφικών μας προϊόντων. Άρα είναι ένα προϊόν που πρέπει να έχουμε μια στρατηγική. Εγώ το ξαναλέω, ο ενιαίος φορέας που ξεκίνησε με τις τέσσερις ενώσεις που έχουν δομές να τυποποιήσουν όλο το λάδι της Κρήτης, πρέπει να στηριχτεί και πρέπει να στηριχτεί και από την πολιτεία, να υπάρξει μια διαδικασία να λειτουργήσουν αυτές οι δομές, να στηρίξουμε την περιφέρεια με μια ονομασία Κρήτη, ελαιόλαδο Κρήτη, να μπούμε σε όλα τα κανάλια του εξωτερικού. Είναι αυτό που θα δώσει μια διαχρονική υπεραξία στο ελαιόλαδο και στους παραγωγούς, χωρίς να υποτιμώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά και έχουν πολύ καλά τυποποιημένα συσκευασμένα προϊόντα. Τώρα,
ως προς τα άλλα προϊόντα τα οποία είναι και αυτά εξίσου δυναμικά, όχι όπως το λάδι, αλλά είναι δυναμικά άσχετα αν δεν έχουν βρει το δρόμο των εξαγών. Δηλαδή το κρητικό νερό, ας πούμε. Το νερό, το γάλα. Η Κρήτη παράγει 50.000 τόνους γάλα το χρόνο. Δεν είναι μικρές ποσότητες. Ναι, αλλά δείτε ότι και το γάλα είναι χαμηλό στη λίστα. Είναι χαμηλό τα τροκοπικά. Είναι χαμηλά στη λίστα. Εδώ χρειάζεται αυτό που λέμε, μία οργάνωση. Τυποποίηση του προϊόντος. Το ότι δεν το βλέπουμε εδώ να τα εξάγουμε απευθείας, εμείς τα εξάγουν άλλοι. Το μέλι το εξάγουν αυτές οι δυναμικές εταιρείες της Αθήνας. Το παίρνουν χήμα και το εξάγουν αυτοί. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να οργανωθούμε, να οργανώσουμε την παραγωγή, την τυποποίηση, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πάμε και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό και στην εγχώρια παραγωγή, αλλά μέσα από την ποιότητα και την τυποποίηση θα μπούμε και ευκολότερα σε αυτό που λέμε θα συνδέσουμε το αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό. Μάλιστα. Έχουν γίνει βήματα σημαντικά, όπως και το κρασί, πραγματικά πρέπει να το πω, έχουν κάνει λαμπρά βήματα και το δίκτυο των οποίων και όλοι οι παραγωγοί που συμμετέχουν. Έχουν αρχίσει αυτές τις εξαγωγές. Πάμε σε εχθές, τους βοηθάει η Περιφέρεια Κρήτης. Αν οργανωθούμε με τη δυναμική που έχει η Περιφέρεια Κρήτης σαν όνομα, αλλά και τις προωθητικές ενέργειες τις οποίες κάνουμε, νομίζω μπορούμε να έχουμε πολύ δυνατά αποτελέσματα. Πολύ γρήγορα, κύριε Χελετζάκη, πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεκαετία του 80. Διατροφική επάρκεια στην Ελλάδα 120%. Δηλαδή, καλύβαμε όλες μας τις διατροφικές ανάγκες με τα δικά μας προϊόντα και κάναμε και εξαγωγή ένα 20%. Σήμερα εισάγουμε στην Ελλάδα 10 δις ευρώ το χρόνο αγροτικά προϊόντα. Για να ταΐσουμε και τον τουρισμό που είπε ο φίλος ο Σταύρος, τα 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Και πάω στα γρήγορα σε αυτό που είπε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τζεδάκης. Σαλάτα στο εστιατόριο με κριτικό λάδι. Το 2017 ψηφίστηκε ένας νόμος και είπε στην εστίαση, το έχω πει και στην πρόεδρο της εστίασης, κυρία Ντονακάκη, αυτό πολλές φορές. Ψηφίστηκε ένας νόμος και είπε ότι όταν θα πηγαίνω εγώ στο εστιατόριο θα είναι εμφιαλωμένο το λάδι σε μπουκαλάκι μιας χρήσεως και θα το βάζω στη σαλάτα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τυποποιημένο αγροτικό προϊόν εγχώριο. Άρα να ξέρουν ποιο είναι το ελαιόλαδο που βάζουν στη σαλάτα. Μπράβο, για να μην μου φέρνουν και λάδι, μην πω από πού, από την Τινησία και από την Τουρκία, γιατί δεν θέλω να τα λέω αυτά. Το είπα γιατί τρώμε και τουρκική σταφίδα. Εντάξει, και τρώμε και αμπελόφυλλα, κύριε Βρέτζο. Και τουρκικά και από άλλα κράτη. Δεν θέλω να τα λέω τώρα. Λοιπόν, εφαρμόζονται οι νόμοι. Ποιος κυνηγάει την εστίαση της χώρας? Ποιος κυνηγάει τον εστιατόρα? Δηλαδή, έχουμε το περιβόητο πάντρεμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Τουρισμό με πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, θα παίρνουμε χρήματα από το δεύτερο πυλώνα. Ο τουρισμός θα κάνει επενδύσεις στον τουρισμό και μετά όμως δεν θα ενισχύεται από τον πρώτο πυλώνα που είναι ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Σας αφήνω να κάνετε διαφήμιση γιατί είναι πολύ μεγάλη τοποθέτησή μου. Θα το συνεχίσουμε μετά. Και θα πάμε στις διαφημίσεις. Κύριε Βιαννιτάκη, επειδή στο επόμενο μέρος θα δείξω και ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια της Ιεράπετρας, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να σας κρατήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής για να το σχολιάσετε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11.30, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Επειδή θα μιλήσουμε για τα εργατικά χέρια, κύριε Χιλετζάκη, ολοκληρώστε αυτό για το οποίο σας διέκοψα στο προηγούμενο μέρος. Το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα μαζί, και όταν λέω πρωτογενή τομέα, μαζί με την εστίαση, εννοώ με τον τουρισμό περισσότερο. Mm-hmm. Θέτω μια πρόταση στο τραπέζι να την ακούσουν που είναι και προεκλογικά. Την άλλη Δευτέρα θα κάνετε αναλύσεις πολιτικές έτσι αλλιώς. Και εύχομαι οι νέοι ευρωβουλευτές να μας εκπροσωπεύσουν σωστά, γιατί τα χρήματα πραγματικά τα έχει ανάγκη η Ελλάδα. Αυτά τα χρήματα που έρχονται και από τον πρώτο και από τον δεύτερο πυλώνα, και το κομμάτι της επένδυσης και το κομμάτι της στήριξης των αγροτών. Πυλώνα 1. Τα χρήματα που έρχονται από την ΚΑΠ έρχονται να φταίνε τα δικά μου χωράφια, το δικό μου αφημί, για να έρχονται χρήματα στη χώρα μου. Είτε λέγεται πυλώνας 1, είτε λέγεται πυλώνας 2. Τα ξενοδοχεία κάνουν πάρα πολλές μεγάλες επενδύσεις στον πυλώνα 2. Και έρχομαι εγώ και λέω το εξής. Όταν ο ξενοδόχος παίρνει αγροτικά προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό ή από συνεταιρικές οργανώσεις ή και από εταιρείες ιδιωτικές, να έχει άλλο φορολογικό κίνητρο, δηλαδή
όταν παίρνει προϊόντα από τον παραγωγό και από συνεταιριστική οργάνωση να έχει άλλο συντελεστή φορολόγησης, γιατί το τιμολόγιο αποδεικνύει ότι του πούλησε λάδι ο Περογιαννάκης ή γάλα ο Τζεδάκης ή μέλι ο Βρέτζος, ωραία, θα έχει έκπτωση φόρου γιατί παίρνει αγροτικά τοπικά προϊόντα, πολύ καλό και φορολογικό. Δεύτερον, θα έχει πρωθιά σε προγράμματα του δεύτερου πυλώνα, όταν θέλει να κάνει αναγεννήσεις, αναβαθμίσεις και τα λοιπά, όλα αυτά που κάνουν, θα έχει όταν ένα σύνολο επί του τζίρου του, των αγορών του, προέρχεται από αγροτικά προϊόντα. Αυτό είναι το πάντρεμα. Αν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο να γίνει το πάντρεμα 100, ο συνεδριάζει να κάνουμε και να καθόμαστε και να λέμε ωραίο το μέλι μου, ωραίο το γάλα μου και το άλλο. Το εμπόριο είναι business, είναι χρήμα. Αν αυτό το κίνητρο το υιοθετήσουν οι κυβερνώντες και το περάσουν με νομοθετική πράξη για τους ξενοδόχους, για την εστίαση, ό,τι εστίαση είναι αυτή, πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού, δηλαδή εστίαση είναι και το σουβλατζίδικο, εστίαση είναι και το μεγάλο εστιατόριο του ξενοδοχείου που τραπεζώνει κάθε μέρα χιλιάδες επισκέπτες. Αν αυτό το υιοθετήσουν, πραγματικά λύσαμε το πρόβλημα. Τι παράγει Κρήτη? Αυτά που παράγει Κρήτη φτάνουν ίσα ίσα για τον τουρισμό. Ίσα ίσα να τον εγκαλύψουν. Είναι αυτό που λέμε, ότι αν έπαιρνε, λέει, κάθε επισκέπτης μας ένα μπουκαλάκι λάδι και ένα μπουκαλάκι χειρακή, είχε ξεπουλήσει η Κρήτη σε δύο βασικά προϊόντα. Τώρα, θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που αφορά την περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά το πρόβλημα δεν αγγίζει μόνο την Ιεράπετρα, αγγίζει ολόκληρη την Κρήτη, για να πούμε ολόκληρη τη χώρα, και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν παραγωγή τον αριθμό των μετακλητών εργατών γης που θα έρθουν στην Κρήτη. Όπως προέκυψε από τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, αυξήθηκαν τα ανώτατα όρια εργατών γης από άλλες χώρες σε 7 περιφέρειες, μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, που φτάνει πλέον τους 1000. Αριθμός όμως αντιστρόφως ανάλογος των αναγκών που καταγράφονται στο νησί. Έχουν έλλειψη εργατικών χεριών. Και εδώ η περιοχή δικιά μας έχει ανάγκες για 5.000 εργάτες, μόνο η Ιεράπετρα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο η Ιεράπετρα χρειάζεται 5.000 εργάτες γης για τουλάχιστον 9 μήνες. Συνεπώς, όπως οι παραγωγοί υποστηρίζουν, οι 1.000 δεν αρκούν για να καλύψουν ούτε το 20% των αναγκών της περιοχής. Δεν μιλάμε για 1.000 είναι ένα που δεν καλύπτει ούτε το 20%. Έχουμε πρόβλημα στις πρεσβείες έξω, στις εγκρίσεις από τις πρεσβείες. Περνάνε από τις πρεσβείες συνεντεύξεις και απορρίπτονται. Και 2.000 και 5.000 να δώσουν στην Κρήτη, το θέμα δεν είναι πόσοι έρχονται. Πόσοι έρχονται, πόσοι εγκρίνονται από τις πρεσβείες για να έρθουν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο προκύπτει σύμφωνα με παραγωγούς της Ιεράπετρας είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα από τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ενώ, όπως λένε, ενδέχεται η αίτηση να απορριφθεί και ο παραγωγός να μείνει στον αέρα. Και μια διαδικασία να ξεκινήσει ένας παραγωγός είναι τόσο χρονοβόρα. Μπορεί να πάρει και 6 μήνες και 8 και τελικά να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση που μπορεί να κάνει. Του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ένα το πρόβλημα, το μεγάλο. Είναι ότι τα περισσότερα έγγραφα που ζητάνε οι πρεσβείες από τους εργάτες για να ελεγχθούν είναι πλαστά. Θα μου πείτε τώρα, όλα είναι? Φυσικά και δεν είναι όλα. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι πλαστά. Αλλά κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλερά. Αυτό είναι το πρόβλημα του Υπουργείου Εξωτερικών και αυτό είναι και το πρόβλημα στους πρέσβεις. Και δεν αναλαμβάνουν και ευθύνη. Με φόντο το αγκάθι της έλλειψης εργατών γης που καίει τον κλάδο, οι παραγωγοί ζητούν ταχύτερη διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα με τους μετακλητούς. Κύριε Βιαννιτάκη, θέλω λίγο το σχόλιο σας. Γιατί παρά τις προσπάθειες που γίνονται, φαίνεται ότι τα εργατικά χέρια, οι εργάτες γης, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Κρήτη. Φέτος δεν αποτυπώθηκε τόσο έντονα λόγω της κακής ελαιοκομικής περίοδου. Όμως τα πράγματα, εφόσον πάνε έτσι όπως τα ακούσαμε και στην απόψινή εκπομπή, το πρόβλημα αυτό θα διωγγωθεί αρκετά την επόμενη ελαιοκομική περίοδο και αυτό θα αγγίξει και τα ακυπευτικά. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και όσο πάει ο καιρός, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο έντονο. Θα σας πω, κύριε Δασκαλάκη, μία συζήτηση την οποία είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή του Ρασιτίου. Και η συζήτησή μας εστιάστηκε στο εξής γεγονός, ότι αυτή τη στιγμή βάζουμε σαν στρατηγικό σχεδιασμό να αναπτύξουμε άλλες μεθόδους καλλιέργειας, να μεταβούμε στην εφηγή γεωργία,
να εκμεταλλευτούμε όλους τους κανόνες που μας δίνει η τεχνολογική εξέλιξη. Όμως, την ίδια στιγμή, αναφέρομαι στον κύριο Σκέρτσο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την γενικότερη κυβερνητική πολιτική και στα αγροτικά, αναφέρομαι λοιπόν ότι την ίδια στιγμή που ξέρουμε όλοι πού θέλουμε να πάμε και πώς θέλουμε να φτάσουμε, δεν μπορούμε δυστυχώς σαν ελληνική πολιτεία να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα. Και τα απαραίτητα ακριβώς εδώ είναι ο στοιχειώδης αριθμός σε εργατικά χέρια, τα οποία δεν είναι ανάγκη βέβαια να προέρχονται μόνο από τρίτες χώρες. Οι τρίτες χώρες έχουν ξαναπεί ότι δεν είναι επιλογή μας, είναι ανάγκη για να καλύψουμε τη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα, πόσοι είναι περίπου οι εργάτες γης που δραστηριοποιούνται στις καλλιέργειες των κηπευτικών στα θερμοκήπια? Στην Ιερά Πέτρα αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τις 2.500 άτομα και τα οποία έχουν έρθει μετά από πολύ κόπο, μετά από πολύ αγώνα τα τελευταία 2 χρόνια. Φανταστείτε ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 2.500 επιπλέον χιλιάδες επίσης για να έρθουν νέα χέρια στην περιοχή μας και γενικότερα στην Κρήτη είναι. Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό που λέει το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε νωρίτερα, ότι χρειάζονται περίπου 5.000 εργάτες γης για να καλυφθούν οι ανάγκες των παραγωγών και των κηπευτικών της Ιερά Πέτρας. Να πούμε ότι η πρώτη οικία αναφερόταν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης περίπου στις 8.000 θέσεις, οι οποίες εξαντλήθηκαν. Γι' αυτό ακριβώς και η περιφέρεια Κρήτης μπήκε στη διαδικασία να κάνει νέο αίτημα και να αυξηθούν επιπλέον τους ήδη. Αλλά ξαναλέω ότι αυτές οι θέσεις δεν σημαίνει ότι έχουν έρθει. Είναι οι θέσεις στις οποίες γίνεται η διαδικασία για να έρθουν μετακλητοί εργάτες από τρίτες χώρες, οι οποίοι δυστυχώς όταν υπάρχει απόρριψη, απλά δεσμεύεται η θέση. Σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης από τις 8.000 αυτές δεν έχουν έρθει πάνω από τις 3.000 συνολικά. Το ξαναλέω, συνολικά. Όχι μόνο στην Ιερά Πέτρα, σε όλη την Κρήτη. Και αυτό μας δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε φαινόμενα καλλιέργεια, μένουν καλλιέργειες, γιατί ακριβώς αν ο παραγωγός δεν έχει την δύναμη να μπορέσει να στηρίξει σε εργατικά χέρια την καλλιέργειά του, προφανώς δεν θα πει στη διαδικασία να καλλιεργήσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όλη τη συμπόθηση, φοδιαστική αλυσίδα και τελικά τον καταναλωτή. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Περογιαννάκη. Το γεγονός ότι έχουμε την έλλειψη των εργατών γης έκανε και πολλές ελληνικές κριτικές οικογένειες να επιστρέψουν στα λιόφυτα και να μαζέψουν μόνοι τους τις ελιές. Φέτος, επειδή ήταν λίγο το λάδι και λίγο πιο ακριβό, επιστρέψανε. Όμως εγώ κάνω την εκτίμηση δικιά μου ότι φέτος θα μείνουν πολλά λιόφυτα στην περιοχή της Βυζιάνου, στο Δήμο Βυζιάνου, αμάζευτα. Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα των εργατών γης, πρέπει να είχε λυθεί χθες, πολλά λιόφυτα θα μείνουν αμάζευτα στο Δήμο Βυζιάνου και στις υπόλοιπες περιοχές, πιστεύω. Στο κομμάτι των αμπελουργών υπάρχει ζήτημα με εργάτες γης, κύριε Βρέτζο? Φυσικά και πολύ μεγάλο, θα έλεγα. Έχουμε κάνει τις καλλιέργειες μας σύγχρονες με τα μηχανήματα, αλλά πρέπει να μπουν εργατικά χέρια μέσα για πολλές δουλειές. Δεν τα καλύβει όλα το τραχτέρ. Ας πούμε η παραγωγή, ο τρίγος. Ο τρίγος δεν καλύβεται. Στη Γαλλία, ας πούμε, έχουν κάποια μηχανήματα που έχουν κάμποση τεράστιες εκτάσεις που αγκαλιάζουν τη σειρά και τριγούν το σταφύλι. Στην Κρήτη δεν υπάρχει ούτε υποδομή και δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν μπορεί και να γίνει. Λόγω του εδάφους, λόγω του κλήρου μας, του μικρού τεμαχισμένου, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι άμεσα, επηρεαζόμαστε κι εμείς όπως στην Ιερά Πέτρα. Καταρχήν να πω κάτι το οποίο βεβαίως το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι το θέμα με τους εργάτες γης δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα. Φέτος αποτυπώθηκε πάρα πολύ έντονα και στην τουριστική βιομηχανία. Δηλαδή, ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλες και μικρότερες, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Έχουν πολύ μεγάλο θέμα σε αυτό. Κύριε Τζεδάκη, θα σας αφήσω στο τέλος, γιατί θέλω την πρόταση της περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Χιλετζάκη, είχε πάρθει μια πρωτοβουλία από το Εργατικό Κέντρο και είχε γίνει μια πρόσκληση από άλλες περιφέρειες. Φαίνεται ότι αυτό δεν έτρεξε και μάλλον δεν αποτυπώθηκε ως πρόβλημα, επειδή η κακή ελαιοκομική περίοδο δεν ανέδειξε το πρόβλημα αυτό φέτος. Ακριβώς. Εγώ πήρα εργάτη γη από την Καστοριά συγκεκριμένα. Τον είχα τον άνθρωπο 3 μήνες. Και ήταν μεμονωμένες οι περιπτώσεις που ήρθαν τέτοιοι εργάτες
Εδώ πέρα. Δηλαδή σε επίπεδο Ηρακλείου, έτσι χονδρικά, πόσοι περίπου ήρθαν από περιοχές της Μακεδονίας? 30 εργαζόμενοι. 30 εργαζόμενοι. Ναι, νομίζω. Πολύ μικρός αριθμός. Ναι, το πρόβλημα για να λυθεί πρέπει καταρχήν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η χώρα μας, όπως είναι διαμορφωμένη, χρειαζόμαστε καραβάνια από εργάτες γης. Τι σημαίνει καραβάνι? Όταν ο Περογιαννάκης στην Έμπαρο έχει ελιές τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη και τις μαζεύει, χρειάζεται εργάτες. Τους υπόλοιπους μήνες δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό. Πρέπει να φύγουν, να πάνε στα κυπευτικά να παδουλέψουν ή να φύγουν να πάνε στη Χαλκιδική ή όταν τριγάει ο Βρέτζο στα μπέλια του. Το Σεπτέμβριο θέλει εργάτες κτλ. Επομένως θέλουμε καραβάνια από ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό πρέπει κάποιος να το συντονίσει. Η ΕΘΕΑΣ δηλώνει παρόν. Η ΕΘΕΑΣ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη η εταιρεία στη χώρα, συνεταιριστική οργάνωση φυσικά, που έχει επίσημη πλατφόρμα, που έχουμε 4.000 εργαζόμενους με όλα τα αξιόγραφά τους. Όλες οι συνεταιριστικές οργανώσεις και μέλη μας έχουν πάρει κωδικό. Μπαίνεις μέσα, επιλέγεις φίλο από πού θες να είναι, από την Ινδία, δεξιά, από αριστερά, από όπου και να είναι. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι οι διακρατικές συμβάσεις. Να σας πω λίγο το μοντέλο της Ινδίας στο Ρέθυμνο που διάβαζα πρόσφατα και μου το έχουν πει και πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο υπάρχει η μεγαλύτερη κοινότητα Ινδών εργατών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την πλευρά των επιχειρηματιών εκεί είναι τέτοιες που έχουν κρατήσει αυτές τις οικογένειες στον τόπο τους, δραστηριοποιούνται. Κάποιοι έχουν γίνει και έχουν αναπτύξει και επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι οικογένειές τους έχουν ενταχθεί στην τοπική κοινωνία και αυτό είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από περιοχές όπως είναι η Μεσαρά, η Κουντούρα αλλά και η Ιεράπετρα. Συμφωνώ. Τι θέλω όμως να πω. Ένας εργάτης γης, καταρχήν το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Και τι λέει? Από 1η Απριλίου, ότι αν ο Χιλετζάκης ο Μύρος που έχει κάνει μια αίτηση είναι αποκεντρωμένη, σε 10 εργάσιμες μέρες πρέπει να του απαντήσει όταν έχει δώσει τα χαρτιά. Δυστυχώς μέχρι και τώρα δεν εφαρμόζεται ο νόμος πλην από την αποκεντρωμένη της Κρήτης. Mm-hmm. Στις άλλες αποκεντρωμένες, επειδή εγώ εκπροσωπώ όλη τη χώρα, στις άλλες αποκεντρωμένες βλέπουμε μια καθυστέρηση 5, 6, 7 και 8 μήνες. Ενώ η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης είναι η πιο γρήγορη, που είναι στο μήνα με το δίμηνο. Εκεί είναι η πιο γρήγορη. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Πάμε στο κομμάτι του παραγωγού. Ο παραγωγός δεν μπορεί να ζήσει με ένα μικρό κλήρο πλέον, κύριε Δασκαλάκη. Ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης πρέπει να έχει μεγάλο κλήρο. Για να έχει μεγάλο κλήρο χρειάζονται πολλά χέρια. Αν δεν έχει χέρια, δεν μπορεί να έχει τον κλήρο αυτό. Επομένως χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Και πάμε στους ντόπιους. Εγώ λέω να κοπεί το Ταμείο Ανεργίας και να το κάνουμε Ταμείο Εργασίας. Και να το κάνουμε ως εξής. Όταν θα έρθει ο Περογιαννάκης σε μένα να δουλέψει, εγώ αντί να δίνω το χρήμα, γιατί χάνει και το κράτος λεφτά, στη μαύρη εργασία, γιατί επί το πλείστον οι περισσότεροι θέλουν το πεντάρικο κάθε βράδυ. Θα πηγαίνω εγώ, θα παίρνω το εργόσημό μου, θα γράφω στο σπίτι μου Περογιαννάκης Γιώργος, θα του το δίνω και αυτό το εργόσημο θα είναι ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο, το 40, το 50 ευρώ. Και θα πηγαίνει και αυτός ο ντόπιος όμως, ο Περογιαννάκης ο Γιώργος, όχι ο Ινδός, ο Περογιαννάκης ο Γιώργος, θα εισπράττει το εργόσημο και αυτά τα 15 ευρώ που παίρνει Ταμείο Ανεργίας και κάτω όλη μέρα στις καφετέριες και είναι στο Ίστρα, στο TikTok και στο Facebook, γιατί εκεί είναι τα δικά μας παιδιά. Για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, τα δικά μας παιδιά είναι όλη μέρα στο ίντερνετ. Και είναι ντροπή να βάλει τη γαλότσα ή να πάει να αρμέξει τα πρόβατα, κύριε Τζεδάκη, ή να πάει στη μελισσοκομεία, κύριε Βρέτζο, ή να πάει να μαζεύει ελιές. Όλοι θέλουμε την καλοπέραση. Δηλαδή, εγώ είμαι στο χωριό Σαρχάνες και δεν υπάρχουν αρχανιωτάκια να πάνε στη δουλειά με 50 και με 60 ευρώ μεροκάματο, mm-hmm. αλλά οι καφετέρειες είναι γεμάτες όλες με το ίντερνετ όλη μέρα. Τι θέλω να πω? Ταμείο Εργασίας. Έρχεσαι και δουλεύεις σε μένα, θα παίρνεις το βάουτσερ και θα πηγαίνεις να το εξαργυρώνεις στην τράπεζα, στο ταχυδρομείο, όπου το εξαργυρώνεις και θα παίρνεις μια επιδότηση από το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις ένα αξιοπρεπέστατο μεροκάματο, γιατί εμάς πλέον, μην ακούτε τώρα στη Γεωργία σκληρές συνθήκες κτλ.
ο αγρότης παίρνει και τον καφέ και το κρουασάν και το δεκαθιανό και το σάντουις και το φαγητό και είναι 8 ώρα. Κανείς δεν δουλεύει πάνω από 8 ώρες και μέσα στο 8 ώρο έχει και τον καφέ του στις 10 η ώρα και το μεσημεριανό Μάλιστα. του στις 1 το μεσημέρι. Είναι 8 ώρες η εργασία πλέον. Μην να ακούτε ό,τι πάνε. Δυστυχώς. Αυτά θυμάστε, δεν υπάρχουν πλέον. Αν θυμάστε πριν από 2 χρόνια που είχαμε κάνει μια μεγάλη εκπομπή για τα εργατικά χέρια εδώ, αποτυπώθηκαν και τα κυκλώματα που λειτουργούν σε πολλές περιοχές της Κρήτης, όπου άνθρωποι λιμένονται τα χρήματα άλλων συναδέλφων τους εργατών γης ή που διαμορφώνουν ομάδες, ακόμα και το μεροκάματο που θα διεκδικήσει ο καθένας ανάλογα με την ομάδα που ανήκει. Θέλω να σας πω κάτι για τα χυπευτικά που έχουμε και το φίλο. Πολύ γρήγορα. Στην άλλη γραμμή. Όταν αυτός φέρει ένα εργάτη γης για τα χυπευτικά, ο κύριος Βιαννιτάκης, θα πρέπει να του κάνει πρόσληψη στο ΙΚΑ. Γιατί είναι στεγάσιμος χώρος, γιατί είναι μέσα στο θερμοκήπιο. Αν τον πάρω εγώ στα Μπέλια, τον έχω με εργόσιμο, και αν τον πάρει στη χτινοτροφία. Όχι, στη χτινοτροφία. Είναι πάλι με πρόσληψη. Με πρόσληψη. Χτινοτροφία, φυτόρια και κυπευτικά με πρόσληψη στις υπαίθριες καλλιέργειες, ελιές, αμπέλια κτλ. Είναι με εργόσιμο. Μάλιστα. Είναι δίκαιη η κατανομή τώρα αυτή. Κύριε Τζεδάκη, ποια είναι η πρόταση της περιφέρειας Κρήτης? Έχουμε δει και τον κύριο Αρναουτάκη. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή της σεζόν αυτής η πρώτη εκπομπή αναφέρθηκε στο θέμα των εργατικών χεριών της Κρήτης. Ο κύριος Αρναουτάκης. Κύριε Δασκαλάκη, είναι ένα μείζον θέμα το θέμα των εργατών, γενικότερα και στους εργάτες γης, και στην κατασκευή και στον τουριστικό τομέα, σε όλους τους τομείς. Και αν έχουμε τώρα ένα πρόβλημα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμα περισσότερο πρόβλημα, γιατί έρχεται να φανεί τώρα και το πρόβλημα του δημογραφικού της χώρας, και αυτό που είπε ο Μύρος, αλλά και το πρόβλημα ότι χρειαζόμαστε περισσότερες υπηρεσίες και με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων της Κρήτης, που δεν θα μπορούν να καλυφθούν. Ο ένας παραγωγός τώρα έχει μπροστά του ένα μεγάλο γραφειοκρατικό σύστημα. Mm-hmm. Για να φέρει ένα μετακλητό εργάτη από τρίτη χώρα, πρέπει να περιμένει 8 και 9 μήνες. Και αν θα έρθει, πληρώνει παράβολα τα γραφεία, πληρώνει την πρεσβεία τα παράβολα και όλα αυτά, και αν έρθει. Γιατί μπορεί μετά από ένα φιλτράρισμα που θα κάνει η πρεσβεία να έχει ποινικά δικήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κανένα προγραμματισμό καλλιέργεια ούτε συγκομιδή. Άρα πρέπει να πλουστευτεί η διαδικασία αυτή, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες ώστε γρήγορα να κινούνται οι διαδικασίες. Και εγώ λέω ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική και από χώρες που είμαστε κοντά στην κουλτούρα, στην ίδια κουλτούρα, να φέρουμε εδώ ανθρώπους, όχι να έρχονται και να φεύγουν, να ενταχθούν στην κοινωνία, να φορολογούνται, να ασφαλίζονται, πάντα βέβαια με πληθυσμιακά κριτήρια και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, και να φέρουμε εδώ ανθρώπους που να αποκτήσουν και τεχνογνωσία. Πάντως, βάλτε μια νοτελεία. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα τον κύριο Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, νομίζω ότι στην Ιεράπετρα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχετε καταφέρει λίγο το κομμάτι του να κοινωνικοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι στην τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας. Σίγουρα, σε πολλές των περιπτώσεων είναι άτομα τα οποία εργάζονται πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σίγουρα, αρκετή παραγωγή. Δεν βλέπουμε απλά σαν εργάτες γης, αλλά και σαν συνεργάτες. Καθώς είναι δεδομένο ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να ούτε καν να ξεκινήσουμε τα γερμανική περίοδο. Και από την πλευρά τους και αυτοί, νομίζω ότι σε πολλές συντηρητικές πλειοψηφία δείχνουν ότι αναγνωρίζουν. Αναγνωρίζουν την φιλοξενία που τους έχουμε παρέχει αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι σε καλό επίπεδο. Σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά όπως και να έχει, η νομοθεσία είναι που κολλάει πάρα πολλές καταστάσεις και εμείς είμαστε πραγματικά πλέον βέβαιοι ότι κάποια πράγματα γίνονται και εσκεμμένα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά όλη αυτή η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια δίπλα σε μια εμπόλεμη ζώνη στο Ισραήλ. Και έχει κατακλυφθεί, να σας πω μόνο αυτό και να κλείσω, έχει κατακλυφθεί όλη η Ελλάδα από Παλαιστίνιους, οι οποίοι προφανώς οι άνθρωποι αναζητούν μια καλύτερη ζωή, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλα. Και άλλοι παράγοντες που διακινδυνεύουν να βγουν στην επιφάνεια ανά πάσα στιγμή. Κύριε Τζεδάκη, ολοκληρώστε. Όπως είπαμε, μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική να φέρουμε ανθρώπους εδώ που να αποκτήσουν τεχνογνωσία,
να μάθουν τη δουλειά, να είναι πιο αποδοτικοί και να έχουμε πλέον τον αριθμό εκείνων των ανθρώπων που χρειάζονται για να μειώσουμε και το κόστος παραγωγής. Γιατί όσο λιγότερα εργατικά χέρια έχουμε, τόσο αυξάνεται και το ημερομίσθιο. Ο κύριος Κερίδης, βέβαια, δεσμεύτηκε, νομίζω Μύρο να είσαι και εσύ εκεί, δεσμεύτηκε στην περιφέρεια ως υπουργός μετανάστευσης ότι το 2024 θα είναι η χρονιά που θα δει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί προσποιήθηκε κιόλας ότι αν κοιτάξει τη μεταναστευτική πολιτική μπορεί να έχει. Πάντως ανακοίνωση δεν έχουμε δει ακόμα τον κύριο Κερίδη. Είπε ότι αν ασχολιόταν με τη μεταναστευτική πολιτική θα είχε πρόβλημα με την πτέρυγα Σαμαρά. Ναι. Ότι θα τον κατακτυπήσει. Λοιπόν, περιμένω από τον κύριο Κερίδη φέτος να δει το θέμα αυτό πολύ σοβαρό, γιατί για την Κρήτη και για όλη τη χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι διακρατικές όμως συμφωνίες, και επειδή οι περισσότεροι εργάτες γης είναι από τρίτες χώρες, έχουν να κάνουν και με θέματα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και υπάρχει και σοβαρό θέμα. Αν κάτσουμε δηλαδή, εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι μεγάλο το ζήτημα, ναι. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ, κύριε Χιλετζάκη, κύριε Τζεδάκη, κύριε Βρέτζο, κύριε Περογιαννάκη και εσάς κύριε Βιαννιτάκη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10, θα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών. Θα έχουμε εδώ εκπροσώπους κομμάτων και βεβαίως θα αναλύσουμε τα εκλογικά αποτελέσματα της Κρήτης, της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.